Κάθε το όνειρεμο με μια βάρκα να σου φτιάξω και να σε πάρω κουκλά μου να πάμε για την Άξο. Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, όχ, στην Πάρο και στην Άξο. Καλή σας μέρα από την Πάρο, καλή σας μέρα από το Πόρτο Πάρος. Όλη η παρέα του Star Cafe είναι έτοιμη για να σας προσφέρει ακόμα ένα πρωινό καταπληκτικό. Κάποιοι έρχονται όμως, έρχονται με ταχύτλο που πίσω τους έρνει μια μπανάνα. Το χαρακτηριστικό άθλημα της παραλίας, του καλοκαιριού, που χαρίζει πολύ γέλιο, διότι οι παρέες περνούν καταπληκτικές στιγμές με αυτές τις διαδρομές που έχει και πεσήματα, έχει και ταχύτητα, έχει και πολύ γέλιο. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει στηθεί αυτό σήμερα. Μήπως κάποια καλεσμένη, πολύ αγαπημένη φίλη της εκπομπής και δική σας τηλεοπτική φυσιογνωμία επί χρόνια, πολύ νεαρή φατσούλα που χαμογελάει συνεχώς, θα είναι κοντά μας, δεν ξέρω. Μακάρι να τα καταφέρουν και να έρθουν σόι και αυλαβείς, γιατί εγώ τα φοβάμαι αυτά, αλήθεια σας λέω. Μέχρι να πλησιάσουν όμως και τελικά να αποκαλυφθεί η σημερινή μας καλεσμένη, μία από τις πολλές, θέλω να σας δείξω και ένα μακρινό πλάνο από την Άουσα που απλώνεται αμέσως απέναντι, ακριβώς απέναντι από το Πόρτο Πάρος. Ναι, αυτή είναι η Άουσα με τα άσπρα σπιτάκια χαρακτηριστικά και την εκκλησία που πρωτοστατεί. Ένα στοιχείο πρωτοστατεί σε όλο το νησί, όπου και αν βρεθείτε, κάποιο εκκλησάκι θα βρεθεί μπροστά σας για να ανάψετε ένα κεράκι. Έχει αυξήσει όμως ταχύτητα το ταχύπλο και κατευθύνεται προς το σημείο που βρισκόμαστε. Α, βλέπω τρέλα πάνω στην μπανάνα, μας χαιρετάνε. Γεια σας, γεια σας! Βέβαια, διακρίνω τον Σάββα, τον Ανδρέα και τον Άρη. Η κυρία μπροστά δεν ξέρω ποια είναι, λίγο φοβισμένη τη βλέπω. Λίγο φοβισμένη. Καλημέρα! Καλημέρα, βρε, ξανά! Έφτασα! Από τον Πειραιά! Από τον Πειραιά με μπανάνα! Άννα Μαρία λογοθέτη κοντά μας! Να μου την προσέξετε, έτσι! Όπως είστε κύριοι, αυτό θα πει, έρχεται κοντά μας. Σήμερα λοιπόν με πολύ γέλιο, πολύ νερό, πολύ θάλασσα, πολύ ήλιο, πολύ... αυτό ταιριάζει σε μια γυναίκα σαν και σένα, Ανά Μαρία μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Κοίταξε να δεις, με τις απεργίες με τα αεροπλάνα είδαμε τι έγινε. Μετά φοβήθηκα μήπως δεν βρω και εισιτήριο στο πλοίο, καταλαβαίνεις. Λέω, μια και έχω τα παιδιά εδώ από το Star Cafe και είναι τόσο καλά παιδιά, ας έρθουν να με πάρουν. Ήρθες από τον Πειραιά με την μπανάνα και το ταχύπλο. Σε πληροφορώ δεν είχε καθόλου κίνηση, ούτε κύμα, ήταν μια χαρά και τα μποφόρ ήταν μια χαρά. Με τα φανάρια κανένα πρόβλημα στον δρόμο. Τίποτα, κανένα πρόβλημα, αλήθεια. Ναι. Έχεις καταλάβει που ακριβώς έχεις έρθει ή βγήκε σε λάθος σημείο? Νομίζω πως είμαι στην Πάρο. Ακριβώς. Ναι. Μπορείτε να με αφήσετε τώρα, γιατί νομίζω ότι έχετε κουραστεί λιγάκι. Ναι, μπορείτε να με αφήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το πόδι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, και το πόδι. Λοιπόν, Κατερίνα μου, έλεγα ότι είμαστε σε ένα πανέμορφο μέρος. Βέβαια, εγώ έχω έρθει από χθες και έχω περάσει υπέροχα εδώ. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εσένα ειδικότερα, για τη γλυκιά σου παρουσία. Ακόμη, το ξέρω, θα κάτσουμε άλλες 10 μέρες, αυτό δεν σας το λέμε όμως, για να μην καταλαβαίνετε. Αλλά περνάμε πάρα πολύ καλά. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο το ξενοδοχείο, Πόρτο Πάρος. Και γενικά, τώρα είναι δυνατόν να είσαι σε ένα νησάκι έτσι ωραίο, με τον ήλιο ντάλα, με τη θάλασσα, με τα καθαρά σου νερά και να μην παίρνεις καλά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Θέλεις να πεις κάτι συγκεκριμένο σε αυτούς που παρακολουθούν για το τι θα ακολουθεί στη συνέχεια? Έτσι, μία-δύο λέξεις που θα δώσουν τη γεύση. Λοιπόν, πολύ τραγούδι, πολύ χορός, πολύ βουτιά και πολύ Πάρος, νομίζω. Και πολλά πρόοπτα, όπως σας έχουμε συνηθίσει καθημερινά. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Έτσι, μας καρφώθηκε να έρθεις με μπανάνα, ήρθες με μπανάνα. Δεν το συζητάω. Και εμένα με έχουν, μην νομίζεις, με έχουν συνηθίσει σε κάτι απρόοπτα εμένα. Είμαι το άτομο που εισβάλλει από το πουθενά και από έτσι, ξέρω εγώ. Απρόοπτα τελείως. Πάντως η Βίκη, η Βαγιατάκη, αρνείται πεισματικά να βγει με μαγιό, βρε παιδάκι μου. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, σωματάρα έχει, δεν θέλει. Δηλαδή, μπάνιο πώς κάνεις στη θάλασσα? Κανονικά, με το που τελειώνει η στήλη της ή δεν βγαίνει άλλο στην εκπομπή, αρπάζει την τσάντα της, αρπάζει το μαγιό και φεύγει κατευθείαν. Ωραία, μάλιστα. Δεν πειράζει. Να της πεις κάτι. Να της πω πολλά πολλά φιλάκια και να πει λίγο περισσότερο για τους διδύμους, διότι με ενδιαφέρει αυτή την περίοδο, κατάλαβες? Η δίδυμη ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, Βικάκι μου. We'll be right back.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Star Cafe και σήμερα και όχι μόνο Star Cafe και Πάρος και το υπέροχο ξενοδοχείο το Πόρτο Πάρος που μας φιλοξενεί ένας πραγματικός παράδεισος όπως ακούσατε από την Κατερίνα. Σήμερα οι εκπλήξεις θα είναι πολλές και όμορφες και ως επιτοπλίστων καλοκαιρινές. Ξέρετε, ανάλαφρο το κλίμα, ο αέρας εδώ έτσι πραγματικά φυσάει, αλλά έχει ένα φύσημα άκρος τοπευτικό. Δεν νιώθεις δηλαδή ότι φυσάει, παρόλο που είναι συνέχεια δηλαδή. Νιώθουμε στα μαλλιά μας, στο δέρμα μας, αυτόν τον όμορφο αέρα. Ώσπου να έρθει η Κατερίνα κοντά μας, εγώ θα πω λίγα πραγματάκια, παρόλο που εδώ σχολίασε ότι εγώ δεν φοράω, δεν βγαίνω με το μαγιό. Μα δεν είναι ότι δεν κολυμπάω, με τι κολυμπάω, με τσαντόρ και με μακριά φούστα. Σαφώς, αλλά ο καθένας έχει και κάτι ιδιαίτερο να κάνει σε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να παρελάσω εγώ ως μανεκέν με το μαγιό στην εκπομπή. Θα ήθελα όμως να έρθουμε λίγο στα δικά μας πράγματα και να σας πω λίγο, να σας μιλήσω για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην αστρολογική μας έτσι, ιστορία. Η σημαντική αλλαγή που έχει συμβεί αυτό το καιρό είναι η πορεία του Άρη, ένας σημαντικός πλανήτης που έχει να κάνει με τη δράση. Είναι ένας πλανήτης που πραγματικά είναι αυτό που λέμε κόβει τα πράγματα εκεί που δεν έχουν περιθώριο για να προχωρήσουν. Σκεφτόμαστε μέσα από αυτό να κάνουμε καινούργιες ανακατατάξεις στη ζωή μας ή συμβαίνουν γεγονότα τα οποία δεν έχουμε υπολογίσει από πριν. Καλούμεθα λοιπόν να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και τα έκτακτα γεγονότα. Ο Άρης λοιπόν έχει μετακομίσει στο ζώδιο του Σκορπιού, αφορά λοιπόν περισσότερο στα ζώδια της σταθερής ομάδας που είναι ο Λέων, ο Σκορπιός, ο Υδροχός και ο Ταύρος. Τα άτομα λοιπόν αυτών των ζωδίων από τώρα και στο εξής, από την εβδομάδα αυτήν εδώ εννοώ, από τη Δευτέρα κιόλας και για ένα μεγάλο διάστημα θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικά στις αποφάσεις, στις κινήσεις και ιδιαίτερα εκείνες τις αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή επί μακρών. Όπως είναι αποφάσεις γύρω από την εργασία, αποφάσεις γύρω από τη σχέση, το γάμο. Ορισμένοι από εσάς είναι πολύ πιθανό να κάνετε τόσο βαθιές τομές είτε στη δουλειά σας, είτε στη ζωή σας γενικότερα που πραγματικά να αλλάξει. Ίσως κάποιοι από εσάς δεν τις επιλέξετε εσείς, αποφασίσουν άλλοι για το τι θα κάνετε. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξετε όσο το δυνατόν, να κρατήσετε την ψυχραιμία σας σε αυτήν την αλλαγή, σε αυτές τις καινούργιες προκλήσεις και βέβαια να ξέρετε ευθύς εξ αρχής ότι θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια και ο βαθμός κούρασης σαφώς θα είναι μεγαλύτερος. Βλέπω όμως εδώ, τι βλέπω, ποιος ετοιμάζεται εδώ να έρθει κοντά μου, κανείς ακόμα. Ποιος θα έρθει κοντά μου εδώ, ποιος θα έρθει κοντά μου εδώ, μία κούκλα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας και από το χώρο του Πόρτο Πάρους. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό σήμερα. Να κάτσω, να μην κάτσω, να μην κάτσω, ούτε να μην κάτσω. Υπάρχει λόγος, έλα εδώ για πες μου. Λοιπόν, η Άννα Μαρία, βάζει τώρα το μικρόφωνο της, ετοιμάζεται. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και τη γυμναστική. Τι ετοιμάζεται, εγώ τη βλέπω γυμνούλα. Γυμνούλα. Δηλαδή δίνεται ή ντύνεται τώρα, δεν έχω καταλάβει. Όχι, δίνεται. Δίνεται, βάζει το παρεό της. Αλλά είναι γυμνούλη. Έλα, Άννα Μαρία μου. Έλα, Άννα Μαρία. Έλα εδώ. Τι να κάνει, ήρθε λέει από τον Πειραιά με ταχύπλο και με μπανάνα. Πω, τι φέρνουν οι μπανάνες, τι φέρνουν οι μπανάνες. Δεν το συζητάμε αυτό. Και με παρακάλεσε να σε παρακαλέσω για τους διδύμους, βρε παιδάκι. Θα πω πράγματα. Είναι λίγο... Θα το τραβήξουμε λίγο περισσότερο. Λίγο μεταβατική και χρειάζεται. Ετοιμήσαι και. Αφού το ξέρεις το άθλημα τώρα, κράτα. Λοιπόν, λίγο για τους διδύμους, γιατί είναι και ευαίσθητα ζώδια, καταλαβαίνετε. Σε μεταβατική περίοδο βρίσκεται η Άννα Μαρία. Όχι σε κακή όμως. Όχι, είναι πολύ καλή περίοδο. Είναι μια γόνιμη περίοδος αυτή. Γόνιμη περίοδος. Και πιο κοντά το μαλάκι. Εγκυμονούνται και τέτοια πράγματα. Ομολογώ ότι δεν θα την γνώριζα. Εγώ προσωπικά δεν θα την γνώριζα. Πρέπει να δείχνω ID, στόπα. Πρέπει να δείχνω ταυτότητα πλέον όπου πάω. Γιατί αλήθεια δεν είναι. Καλό πράγμα, είσαι δυνατισμένη. Ο φακός βέβαια μπορεί να μην το δείχνει. Όχι, τόσο πολύ. Γι' αυτό! Ο φακός... Βάζει και 5-6 κιλά. Α, αλλά όμως είσαι πραγματικά κούκλα. Καλά κάνατε και πέσατε. Το ευχαριστήθηκα που πέσατε. Άφησα την εκπομπή και κάνουν μπανάνα τώρα. Εγώ τα παρακολουθώ όλα. Τα παιδιά τους άφησες κάτω μόνος τους και κάνουν τώρα παιχνίδια. Νέα παιδιά είναι. Άστο να χαρούν λίγο. Νέα παιδιά. Ο Τρίφωνας το έκανε και το επόμενο βήμα. Ναι. Για πιο κοντό. Πολύ ωραία.
τίποτα, σφούρινες και άλλο μαλλιά. Όχι, είναι το φυσικό μου χρώμα, απλά έφυγε το βαμμένο το πρωί. Γλίτωσες τις βαφές, αγάπη μου, Ερυφίλη Νικολοπούλου, σε ευχαριστώ για το ωραίο ρούχο. Ερυφίλη Νικολοπούλου, σε περιμέναμε και στην Πάρο, δεν μου ήρθες, φιλενάδα, δεν πειράζει. Αυτή έχασε. Αυτή έχασε. Το συζητάω, είναι πανέμορφα εδώ. Όποιος δεν μείνει κοντά μας, θέλω να επαναλάβεις τι θα χάσει. Μετά να επαναλάβω. Ναι, εντάξει. Θα χάσετε πολύ χαμόγελο. Θα χάσετε πάρα πολλά πράγματα. Ήλιο, θάλασσα, τοπίο, νάουσα, πάρο, πόρτο. Καλή γραμμα, κορίτσια. Θα κάνουμε και γυμναστική. Από πολύ κοντά. Να κάνουμε γυμναστική μέσα στο νερό, λέω. Θα το κοιτάξουμε. Να το κοιτάξουμε. Ναι, γιατί εγώ, άμα κάνεις, εσύ θα κάνω κι εγώ. Μόνο εγώ θα κάνω, εσύ θα κάνετε οπωσδήποτε. Αυτό μου είπε, γιατί, γιατί κυρία Παγιατάκη μου, ορίστε, δηλαδή. Γιατί, ρωτάει τώρα, γιατί, τα πιο γιατί, ωραία γιατί. Σπορ, δηλαδή, το καλοκαίρι γινόταν. Τα κάνω, χριστιανή μου, αλλά τα κάνω και κάτω στη θάλασσα, δεν είναι ανάγκη να τα κάνω μπροστά στο φακό. Τώρα δεν να μην και τα κάνουμε και στη θάλασσα και εδώ. Δηλαδή. Είσαστε μία χαρά, εγώ την είδα και μπορώ να σου πω και δύο χαρές ότι είμαι, αλλά δεν είναι ανάγκη να βγω στο φακό. Τέλος πάντων, αύριο τελευταία μέρα, από εδώ, από την Πάρο, από το Πόρτο Πάρος, όλοι θα κάνουμε τα πάντα. Και ο ήλιος καίει και πάρα πολύ, μπορώ να πω, δηλαδή, άμα καίει από τώρα, έβαλα λαδάκι. Ως το μεσημέρι δεν θα τη γνωρίσετε, θα είναι ταϊτινή, μαύρη-μαύρη θα μας σημαίνει. Θα πάει μαζί με το μαύρισμα με το μαλλί, έτσι για να αλλάξουμε. Θες να πάμε για διαφημίσεις. Να πάμε για διαφημίσεις, άμα χρειάζεται ο κύριος χρειάζεται. Δεν έχω ξαναδεί στα μάτια μου πλάνο από τα παιδιά κάτω, με την μπανάνα και ανησυχώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εσύ καίγονται που καίγονται στον ήλιο. Ας τις τραβήξω λίγο να φανεί, μην παραγωνιώνει κιόλα. Λοιπόν, να πάμε για διαφημίσεις. Σας φιλούμε γλυκά. Για δύο λεπτά, τρία θα είναι. Ξέρετε να είστε πιστοί. Και 13 να είναι εδώ θα είσαστε. Το ξέρουμε. Αλλάζετε την Πάρο και το Star Cafe. Δεν υπάρχει περίπτωση. Διαφημίσεις. Απαραίτητες, μικρές, χαριτωμένες, τσαχπινούλες και ξανά εδώ. Star Cafe. Δεν σου θυμίζει, βρε, αυτό το περιβάλλον τώρα εδώ, κάποιες άλλες εποχές, 3-2-1, σε υπέροχες πισίνες. Αχ, τώρα μιλάμε για μία εξαετία τουλάχιστον. Ναι, όχι, μου θυμίζει. Κοίταξε, εγώ είτε ήταν το 3-2-1, είτε δεν ήταν. Εγώ πάντα αγαπούσα τη θάλασσα, πάντα αγαπούσα το κολύμπι και την πισίνα. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, και το 3-2-1 δεν ήταν κάτι τόσο το φοβερό όταν βγαίναμε στην πισίνα, γιατί εγώ την έχω φάει στη μάπα. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι είναι, δηλαδή, δεν τα λέμε πιο. Αλλά πέρα από αυτό, επαγγελματικός έτσι πάλι σε δουλειά, σε πλατό και σε τέτοια, σε πισίνα, από τότε έχω να βρεθώ. Από τότε έχεις να βρεθείς. Ναι, έτσι είναι, με κάμερες. Αναβιώνουμε, αναβιώνουμε την ιστορία. Ναι. Δεν ξέρω όμως, γιατί ήσουν ζουζούνι από μικρή, ναι, αν είχες κανένα ατύχημα, βρε παιδάκι μου. Ατύχημα εγώ. Α, στη θάλασσα. Ποτέ. Τίποτα. Ποτέ, γιατί δεν έχει τραμπουλήξει πόδι, δηλαδή σε beach volley. Σκι στη θάλασσα κάνει. Μία φορά παραλίγο να σπάσω το τύμπανο, διότι είχα μπει σε αυτά τα στρογγυλάξια που σε τραβάει βάρκα και πηγαίνει, αλλά έκανε ένα άλμα 8 μέτρα και έσκασα με το κεφάλι. Αλλά κατά τα άλλα κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο δεν είχα. Πάντως εγώ δεν ανησυχώ καθόλου για τα παιδιά που έχουν κατέβει για σερφ. Άφησαν την μπανάνα τώρα, ναι. Θα κάνουν σερφ και άλλα αθλήματα, γιατί υπάρχουν και ναυαγοσώστες, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά από τη γυμναστική μας είναι αθλητές και πρωταθλητές σε διαφορετικά αθλήματα, οπότε τους φοβάμαι καθόλου. Και η Γιάννα είναι εκεί και η Νάσια όμως. Αν σε δω, Νάσια, και σένα σε σερφ, θα ζηλέψω τόσο πολύ με την Άννα Μαρία. Την Νάσια μου. Είναι ο αέρας με τέτοια δυναμία. Δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσει, Νάσια, πρόσεχε. Νάσια μου, έχει μελτέμι, κρατήσου από κάπου. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, είπαμε σήμερα αντί για aqua aerobic να έρθουμε να εκμεταλλευτούμε τα θαλάσσια σπορ εδώ στην Πάρο. Και το νούμερο ένα άθλημα, Θοδωρή, είναι... Το windsurf. Το windsurf, και το είπα πολύ αμερικάνικα. Πες το πάλι. Windsurfing. Windsurfing. Και έχουμε κοντά μας τον προπονητή καθηγητή ιστιοπλοείας, τον Θοδωρή Φυσιλάνης. Καλημέρα, Θοδωρή. Ναι, γεια σας. Χαιρετώ από την Πάρο. Από την Πάρο που φυσάει πάρα πολύ και γι' αυτό και είναι το πρώτο άθλημα στην Πάρο και γενικά στο χώρο του surfing σε όλη την Ευρώπη. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το άθλημα? Γύρω στα 23 χρόνια. Είναι ένα εύκολο άθλημα, έχει κίνδυνο, μπορεί οποιοδήποτε να το μάθει? Είναι άθλημα που ίσως πρέπει να μπει να είναι το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα λόγω του. Παντού υπάρχουν θάλασσες και υπάρχουν ζεστά νερά που μπορείς να κάνεις με μία φόρμα όλο το χειμώνα και φυσικά το καλοκαίρι δίχως φόρμα. Και προσφέρεται, είναι, νομίζω ότι πρέπει να γίνει το άθλημα του Έλληνα, γιατί είναι πολύ εύκολο κιόλας. Ξέρουμε, εγώ ξέρω ότι έχεις ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και έχεις κάνει στα καλύτερα μέρη surfing. Τι διαφορά έχει το εξωτερικό από την Ελλάδα?
Στην Ελλάδα σου δίνει τη δυνατότητα να μάθεις πολύ εύκολα. Δεν είναι επικίνδυνη η θάλασσα, δεν είναι το κύμα το μεγάλο. Μετά από κάποιο βέβαια επίπεδο αθλητή, λέμε όταν κάνεις πρωταθλητισμό ή αθλητισμό και θέλεις κάποιες μεγάλες επιδόσεις, πρέπει να αναζητήσεις το κύμα. Το οποίο σου δίνει μια απόλαυση που δεν μπορείς είναι δύσκολο να την καταλάβετε. Πρέπει να τη ζήσετε από κοντά. Έχεις ζήσει ποτέ κίνδυνο σε κάποια θάλασσα? Μερικές φορές ναι. Ποια είναι η πιο δύσκολη θάλασσα, ποια χώρα έχει τις πιο δύσκολες θάλασσες και το πιο δύσκολο κύμα? Νομίζω η Νότια Αφρική και η Χαβάη. Ωραία, λοιπόν, Άσια, έχεις έρθει κοντά μου. Να πούμε, Γιάννα, ότι η Πάρος, εκτός από ένα υπέροχο κυκλαδίτικο νησί, είναι και σερφότοπος, για να χρησιμοποιήσω την ορολογία των νηστιοπλοών εδώ. Ιδανικές παραλίες για σέρφιν είναι η Χρυσή Ακτή και η Αγία Μαρίνα, έτσι δεν είναι, Θοδωρή? Σάντα Μαρία, ναι. Ναι, εδώ γίνεται και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σερφ κάθε Αύγουστο, όπου έρχονται οι μεγαλύτεροι ιστιοπλοίοι από όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει εδώ και 6 χρόνια τώρα, έχει καθιερωθεί και εύχομαι να καθιερωθεί το Παγκόσμιο για πάντα στην Πάρο, μια και είναι μια διοργάνωση που προβάλλει την Ελλάδα διεθνώς και είναι μια προβολή που ελκύει και τουρισμό. Δηλαδή το σερφ είναι πολύ κοντά στον τουρισμό και χρειάζεται πολύ στήριξη από την πολιτεία. Μια και είναι Ολυμπιακό άθλημα και έχουμε χρυσό μετάλλιο. Ξέρω ότι είσαι και φίλος του Κακλαμανάκη. Έρχεται συχνά εδώ στην Πάρο για σέρφινγκ? Ναι, ο Κακλαμανάκης όσο χρόνο έχει έρχεται και κάνει προπόνηση στην Πάρο. Ωραία. Θέλετε να σας απολαύσουμε? Θέλουμε να απολαύσουμε οπωσδήποτε τον Θοδωρή και μετά θέλουμε να απολαύσουμε και τους φίλους μας από εδώ, τον Σάββα, τον Άρη και τον Ανδρέα. Και εγώ θα το δοκιμάσω, Θοδωρή. Παρόλο που δεν έχω κάνει ποτέ, θέλω να το δοκιμάσω. Αν και οι συνθήκες σήμερα δεν είναι κατάλληλες για fanboat, αλλά θα κάνουμε μία επίδειξη το πόσο εύκολο να μάθετε σέρφ είναι. Εσείς πιστεύω να ανεβαίνετε πρώτη φορά στη Τσανίδα. Είναι πρώτη φορά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, πρέπει να έχεις καλή φυσική κατάσταση για να κάνεις αυτό το άθλημα? Στην αρχή χρειάζεται κάποια φυσική κατάσταση, αλλά είναι τόσο ευχάριστο. Δηλαδή, αν έχεις τα κατάλληλα υλικά, δηλαδή μεγάλο σκάφος και μικρό πανί, είναι πολύ εύκολο να πας. Θα δούμε πόσο εύκολο είναι. Πρώτα να μας κάνει μία επίδειξη ο Θοδωρής και μετά να πάνε τα παιδιά. Πάμε λοιπόν. Ακούω. Να το μεγάλο είναι για αρχάριους. Για μένα δηλαδή. Ναι, και το fanboat με μεγάλο πανί και μικρότερο σκάφος είναι για πολύ προχωρημένους. Πάμε να δούμε λοιπόν. Μπορεί να είμαστε ένα υπέροχο δροσερό νησί όπως είναι η Πάρος, αλλά λίγη ζέστη την τρώμε. Διότι έχουμε και καμιά 25 φώτα από εδώ απέναντι. Για φαντάσου αυτοί που είναι στην Αθήνα και τρώνε στους 40 βαθμούς τώρα και στους 38 και έχει κίνηση και βρίσκονται στην Ομόνοια. Άσε, γιατί θα μας μισήσουν, Καταρίνα. Θα μας μισήσουν, τη μούτζα έχουμε να φάμε. Βρισκόμαστε στην Πάρο, δίπλα στη θάλασσα για την πισίνα και αερίζεστε. Παραπονιέστε, κατάλαβες. Συγγνώμη, αλλά όντως έχει ζέστη και λόγω των φώτων και λόγω του ήλιου που είναι κατακό.
όμορφο από αυτή την ώρα. Κάτσε 42 βαθμού στο κόβο σήμερα εδώ πέρα. Βάζει με ειδικό δίκτυο προστασία, μεγάλο. Να πω την αλήθεια. Δεν προσέχω πάρα πολύ γιατί δεν μπορώ να έχω να νιώθω αυτό το πράγμα το λαμπίλα και το τέτοιο πάνω μου. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς δηλαδή, το καλοκαίρι το έχουμε συνηθίσει πολύ ελεύθερο. Αλλά να καταπιεζόμαστε σε όλα τα άλλα, να καταπιεζόμαστε και σε αυτό πια. Έλεος! Δεν γίνεται δηλαδή να βγούμε να κολυμπήσουμε όπως θέλουμε. Έχουμε τον κάθε γιατρό να βγαίνει και να λέει όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι το άλλο. Ας το καλό πια, συγχύστηκα. Δωροθέτες. Για αδυνάτισμα όποιος λέει, τώρα εννοεί New Day. Φίλες και φίλοι, για το σίγουρο αδυνατισμά σας να θυμάστε μόνο έναν αριθμό. 10-17. Οι 30 πρώτοι που τηλεφωνήσουν τώρα στο 10-17, 4 εβδομάδες εντελώς δωρεάν. New Day 10-17. Τηλεφωνήστε τώρα. Over the world. Discover Festina Titanium Time. Φαγωτό, μαζί, γιατί όχι. Αν είναι στη Ρώμη, στο Καφέ de Paris. Στο Παρίσι, στο Φουκέ ή και εδώ, στην Αθήνα, στο Δελιολάνι. Παγωτό Δελιολάνι. Από τα λίγα στον κόσμο. Στην πλατεία της Λιφάδας. Λασίθι φυσικά. Σας καλωσορίζουμε στο λασίθι της φύσης και της παράδοσης, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδας. Οι ακρογιαλιές του, ξανθές αμμουδιές ή λευκά βότσαλα, άλλες ερημικές και φοινικόσπαρτες, άλλες οργανωμένες και κοσμικές, οι γραφικές πόλεις του, ο Άγιος Νικόλαος, η Ιερά Πέτρα, η Σιτία, σας περιμένουν να σας χαρίσουν αξέχαστες αναμνήσεις. Λασίθι, φυσική αίσθηση ζωής. Για αδυνάτισμα όποιος λέει, τώρα εννοεί New Day. Φίλες και φίλοι, για το σίγουρο αδυνάτισμά σας, να θυμάστε μόνο έναν αριθμό. 10-17. Οι 30 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 10-17, 4 εβδομάδες εντελώς δωρεάν. New Day 10-17, τηλεφωνήστε τώρα. Συγγνώμη, Μαρία, δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να μάθεις για επαγγελματικά και για τέτοια, αλλά όλες θέλουμε να ξέρουμε και όλοι αν θα είναι ερωτικό αυτό το καλοκαίρι. Α, έτσι. Δεν θέλεις. Ναι, βέβαια. Θέλεις να το μάθεις. Τι ερωτικό δηλαδή. Καλοκαίρι, παιδάκι μου, δεν έχεις ακούσει γύρω σου τι γίνεται. Αν έχει ένα ξάναμα, ένα φούντομα. Έχει ένα φούντομα, αλλά από υποθέσεις που δεν είναι ερωτικές. Έχει ένα φούντομα από άλλα πράγματα. Κακό φούντομα είναι αυτό. Ένα περίεργο φούντομα, ας πούμε. Ούτε πολύ κακό. Δεν μπορούμε να πούμε εκείνα τα καταστροφικά που λέγονται για τις προφητείες, για το ένα και το άλλο. Άλλωστε, εγώ έχω πάρει θέση, τα ξέρετε αυτά. Ας πούμε, οι δίδυμοι θέλουν να γνωρίσουν τον έρωτα της ζωής. Μεγάλες κουβέντες λέμε. Κοίταξε να δεις, οι δίδυμοι τώρα είναι πάντα ανοιχτοί σε νέα ερεθίσματα. Δεν το ξέρεις αυτό, Κατερίνα. Συγγνώμη, είναι πάντα έτσι. Συγχωρέστε με και οι δύο δηλαδή. Δεν μπορείς να είσαι δίπλα μου και να μην ξέρεις αυτό το απλό πράγμα. Ποια περίοδο να έχει πιο ανοιχτά τα μάτια τη. Δηλαδή ότι αυτή εδώ η εβδομάδα, όπως και η προηγούμενη, δεν ήταν κακή. Ήταν Άννα Μαρία. Ήταν πιο τρυφερή. Α, δεν θα κάπως. Το έλεγα αυτό. Τι, ερωτικά. Ίσως εμένα με επηρεάζει ο καρκίνος που έχω, πώς το λένε. Οροσκόπο. Και συνέχεια δηλαδή σε παραπονιάρα. Ναι, με είχε και λέω και τούτο και εκείνο και το άλλο. Ναι. Όχι, παιδάκι μου, η ζωή θέλει λίγο να ξεπερνάς ορισμένα πράγματα, να πας παρακάτω με συντομία. Α, θα το κάνω. Βέβαια, όχι νιάου νιάου, δεν γίνεται. Σωστά. Τι νιάου-νιάου θα ερωτευτεί η κοπέλα, ποια περίοδο. Αυτό πρέπει να το δω εφόσον δω το οροσκοπιό της. Δηλαδή έτσι γενικώς οι δίδυμοι θα ερωτευτούν την ίδια νιάου, μέρα. Νιάου-νιάου. Νιάου-νιάου, ναι. Δηλαδή έτσι παραπονιάρικα κάπως. Ξένες γλώσσες μόνο αγγλικά-γαλλικά, Κατερίνα μου, δηλαδή. Νιάου-νιάου δεν ξέρεις. Ο σκύλος μαθαίνει ξένες γλώσσες. Κοίταξε, έχεις οροσκόπο καρκίνο. Εγώ είμαι καρκίνος. Με το νιάου-νιάου συνεννοηθήκαμε τώρα. Ένα βασικό στοιχείο λίγο. Έτσι παραπονιάρικο. Δεν είναι ακριβώς. Απλά δεν είναι ανάγκη να τα λέμε και όλα. Ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό, ναι, καταλαβαίνουν οι φίλοι παρακολουθούν πολλά περισσότερα από αυτά που λέμε. Μην το ξέρεις. Πολλά περισσότερα. Λεπτομέρειες επί του ζητήματος θέλετε. Εμείς να πάμε να πιούμε ένα νεράκι και ξαναρχόμαστε. Σας παρακαλώ να πάμε. Να πάτε, να πάτε γιατί ο ήλιος καίει. Στους δικούς θα είμαστε πίσω. Ναι. Ωραία, μπράβο, πηγαίνετε. Στο καλό. Και πάλι κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε. Ήταν μια πρόγευση αυτά που είπα προηγουμένως. Ας πάμε λοιπόν, Πέμπτη σήμερα στον κρυό.
Η μέρα είναι αρκετά καλή για να ασχοληθείτε περισσότερο με πρακτικά θέματα, με επαγγελματικά, τα πάντα γύρω από την εργασία, επαφές, σκέψεις, ιδέες που μπορεί να προωθήσουν το αντικείμενο της εργασίας σας και ακόμα καλή ημέρα για οικονομικά, για να κάνετε επαφές. Γενικά αυτή η εβδομάδα, όπως το έχω ξαναπεί, έχει μια καλύτερη χρειά παντού και αυτό αφορά φυσικά και τις σχέσεις σας και σπουδές και επιμέρους θέματα άλλα, πρακτικά και καθημερινά, τα οποία μπορείτε να φροντίσετε με έναν πιο επικοδομητικό τρόπο. Η εβδομάδα αυτή ίσως για κάποιους από εσάς σημάνει την επανένωση με ένα άτομο, το πλησίασμα, κάτι δηλαδή το οποίο αλλάζει προς το καλύτερο τη ζωή σας. Και πάμε στον Ταύρο. Σίγουρα περισσότερο βοηθητική η σημερινή ημέρα, αν και όπως ακούσατε προηγουμένως, έχετε μπει σε μια σύνθετη περίοδο που πολλά πράγματα καθυστερούν, ξαναγυρίζουν, ανατρέπονται, να τα ξαναδείτε από την αρχή. Δηλαδή, το πρόγραμμά σας δυστυχώς δεν μπορεί ακριβώς να εξελιχθεί όπως το έχετε φτιάξει. Όλα αυτά βέβαια παίζουν, αλλά παράλληλα να πω ότι η σημερινή ημέρα, όπως και η αυριανή, είναι περισσότερο θετικές. Πιστεύω ότι περνάει ο λόγος σας παντού, περισσότερο από κάθε άλλη φορά και ακόμα ότι έτσι εκ των πραγμάτων, εκ των γεγονότων μπορεί να συμβεί και κάτι το οποίο όπως λέμε προωθεί πράγματα, απελευθερώνει από εκεί που βρίσκεστε εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή και δημιουργεί γενικότερα κάποιες καλύτερες προϋποθέσεις. Σήμερα και αύριο λοιπόν με τα προσοχής αλλά και με εύνοια. Και πάμε στους διδύμους. Δεν χρειάζεται να είσαστε αυτή τη στιγμή κοντόφθαλμοι. Πρέπει πραγματικά να αρπάξετε την ευκαιρία όπου τη βρίσκετε, μικρή ή μεγάλη. Στην εργασία, σε σπουδές, σε επαφές, σε αυτά που θέλετε να ξεκινήσετε, σε αυτά που θέλετε να αφήσετε πια και να περάσετε στα άλλα, τα καινούρια, τα περισσότερο σημαντικά ή αυτά απλά που θέλετε για να νιώσετε πιο γεμάτοι ψυχικά, πιο ικανοποιημένοι. Οι μέρες αυτές, όπως έχω ξαναπεί, είναι αρκετά βοηθητικές. Τώρα η σημερινή μέρα έχει ένα μεγαλύτερο παρασκήνιο, ίσως μια προετοιμασία περισσότερη για πράγματα τα οποία θα γίνουν ή θα έρθουν στο φως από Παρασκευή και μετά. Θεωρώ όμως ότι είναι ακριβώς οι μέρες αυτές οι πλέον ενδεδειγμένες για να προωθήσετε την καλή σας φήμη και ακόμα για να κινήσετε θέματα οικονομικά προς όφελό σας, όπως και να δείτε πώς μπορείτε τα πάσης φύσεως συμφέροντά σας να τα καλύψετε και να τα εκμεταλλευτείτε. Και πάμε στον καρκίνο. Η επιχείρηση ανασυγκρότηση συνεχίζεται με επιτυχία, μάλιστα μπορώ να πω, τη σημερινή ημέρα. Είναι μια ημέρα η οποία βοηθάει και σε πρακτικά θέματα και σε θέματα που αφορούν στο σπίτι, σε δικά σας άτομα και ακόμα η συμβολή των φίλων θα είναι εξαιρετικά σημαντική στο πλευρό σας. Κάποιο φιλικό άτομο μάλιστα μπορεί να επέμβει πολύ θετικά προς όφελό σας σε κάτι που κυνηγάτε αυτή την περίοδο. Όπως βλέπετε και εσείς, κάποια πράγματα αρχίζουν να εξελίσσονται με ένα καλύτερο τρόπο, να τρέχουν κάπως πιο γρήγορα και αυτά τα πράγματα σίγουρα δεν είναι τα δυσάρεστα που ίσως λίγο καιρό πριν βιώσατε. Θεωρώ ότι η σημερινή ημέρα και για τις σχέσεις σας, όπως και η αυριανή, είναι αρκετά θετικές. Και πάμε στο Λέοντα. Σαφώς η σημερινή ημέρα απαιτεί από τη μεριά σας περισσότερη προσοχή, διαλλακτικότητα, ψυχραιμία, είναι πιο φορτωμένη, μπορεί να αλλάξουν πράγματα ερήμην σας, μπορεί κάπως να ανατραπεί ή να μην ολοκληρωθεί το πρόγραμμά σας, πως λέμε πήγα να βρω αυτόν εκεί, δεν τον βρήκα, εκείνο καθυστέρησε, αυτό δεν είναι στην ώρα του, τέτοιου είδους πράγματα που εύχομαι να είναι μικρά, γιατί όπως είπα η περίοδος η οποία διανύεται έχει και μεγάλες τομές σε βασικούς τομείς της ζωής σας. Η σημερινή ημέρα και για τις σχέσεις σας απαιτεί μια μεγαλύτερη προσοχή και ακόμα θέματα οικονομικά. Ξέρω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας οικονομικά μπορείτε να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και πρέπει να το επιδιώξετε, αλλά σήμερα και αύριο φανείτε περισσότερο προσεκτικοί. Και πάμε στην Παρθένο. Εξαιρετικά βοηθητική μπορώ να πω ότι είναι η σημερινή ημέρα, όχι μόνο για την καθημερινότητα, δηλαδή και τα πρακτικά θέματα της, αλλά ακόμα να πάμε και λίγο πιο μακριά. Να πάμε σε ό,τι αφορά ξένους, εξωτερικό, ταξίδια, τουρισμό, πολιτιστικά θέματα. Θεωρώ επίσης ότι η μέρα αυτή, η σημερινή όπως και η αυριανή, είναι περισσότερο καλές και για θέματα οικονομικά, και επίσης για τις σχέσεις σας. Αν μάλιστα προγραμματίζετε κάποιο ξεκίνημα, πώς λέμε να ξεκινήσω αυτό το μαγαζί, αυτή τη δουλειά, η σημερινή ημέρα όπως και η αυριανή είναι εξαιρετικά θετικές. Και πάμε στο ζυγό.
μια ημέρα η οποία πραγματικά μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε με ένα πολύ εύστοχο τρόπο θέματα καθημερινά, πρακτικά, θέματα επαγγελματικά, χωρίς όμως να παραμερίζει και το συναίσθημα. Θεωρώ μάλιστα ότι η σημερινή μέρα και η αυριανή μπορεί να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο, ούτως ώστε να βγάλετε πράγματα από μέσα σας που σας ταλαιπωρούν, να τα πετάξετε και είναι αυτό που λέμε να γίνει μια αναζωογόνηση. Κατά κάποιο τρόπο να κάνετε ένα bloom στην κολυμπήθρα του Σιλόμ, να αφήσουμε αμαρτήματα, κακές σκέψεις και να πάμε προς το καλύτερο. Αυτό αφορά και στις σχέσεις σας, αυτό αφορά και στην υγεία. Σήμερα και αύριο λοιπόν, δύο περισσότερο βοηθητικές ημέρες. Και πάμε στο Σκορπιό. Είναι σαφές ότι η περίοδος αυτή εδώ σας αναγκάζει εκ των πραγμάτων να αναζητήσετε ιδέες. Τώρα φρέσκες θα είναι, παλιές τις οποίες θα ξεσκονίσετε και θα ξαναβάλλετε μπροστά. Καλείστε να αντιμετωπίσετε πιο πολλά πράγματα, πιο πολλές υποχρεώσεις, πιο πολλές ευθύνες. Είναι αυτό που λέμε ζορίζει λίγο το άτιμο και χρειάζεται να ανταποκριθείτε κάπως περισσότερο. Ωστόσο, ακόμα τουλάχιστον εσείς που έχετε γεννηθεί μέσα στο Νοέμβρη, είσαστε λίγο πιο ανενόχλητοι από τους άλλους του Οκτώβρη. Εσείς το Οκτώβριο περισσότερο προσεκτικοί. Τώρα η σημερινή μέρα και η αυριανή απαιτούν ένα πνεύμα συνεργασίας και διαλλακτικότητος, γιατί κατά κάποιον τρόπο έχετε να ωφεληθείτε από τη συμβολή των άλλων που βρίσκονται κοντά σας. Είτε αυτοί είναι στενοί συνεργάτες, είτε άτομα που σας πλαισιώνουν και ακόμα ο σύντροφός σας. Ανοίξτε λοιπόν τα αυτάκια, ίσως υποφεληθείτε πολύ περισσότερο από όσο πιστεύετε. Και πάμε στον τοξότη. Θα έλεγα ότι η συμβουλή μου για σήμερα είναι να πάρετε τη ζωή όπως έρχεται και αυτό γιατί απλούστατα δεν έρχεται κακά. Οι μέρες αυτές εδώ, η εβδομάδα αυτή, μπορεί για ένα δικό της λόγο, με έναν διαφορετικό τρόπο, να σημάνει για πολλούς από εσάς μια αναγέννηση συναισθηματική, μια αναγέννηση ψυχική, μια αναγέννηση πνευματική. Να δείτε δηλαδή τη ζωή και τα πράγματά της από ένα καλύτερο, από μια καλύτερη μεριά και σαφώς να φροντίσετε, να κοιτάξετε πώς θα εκμεταλλευτείτε και τις επαφές που θα έχετε αυτή την περίοδο, τα άτομα που πλησιάζετε και σας πλησιάζουν, όπως επίσης οι μέρες αυτές εδώ θεωρώ ότι είναι και για τα περισσότερα. Αυτό που λέμε να ξεκινήσουμε, να αλλάξουμε, να κάνουμε βαθιές τομές. Και οικονομικά η σημερινή μέρα και σε θέματα επαγγελματικά είναι αρκετά καλή, χωρίς όμως να αντιτίθετε στα αισθηματικά σας. Και πάμε στον εγώ καιρό. Σίγουρα η σημερινή μέρα σας δίνει κάτι περισσότερο από τη χθεσινή. Καταρχήν σας δίνει μια καλύτερη διάθεση. Μπορείτε δηλαδή έτσι από ψυχής, όπως λέμε, να φροντίσετε και τα πρακτικά θέματα και τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που έχει αυτή η περίοδος, που όμως από τώρα και στο εξής, όσο περνούν οι μέρες, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο βατά. Σήμερα και αύριο, δύο πολύ καλές ημέρες, δύο γόνιμες μπορώ να πω ημέρες και για οικονομικά θέματα και για επαγγελματικά και ό,τι αφορά στα ωραία πράγματα της ζωής. Τα ωραία, τα δημιουργικά πράγματα της ζωής και βέβαια ο έρωτας πιστεύω, και εσείς θα το πιστεύετε, ότι είναι ένα από αυτά. Και πάμε στον υδροχό. Είναι σαφώς περισσότερο κουραστική η σημερινή ημέρα. Θέματα που αφορούν το ίδιο το σπίτι σαν χώρο, περιουσιακά, κάποιο ακίνητο, συγγενικά άτομα με τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις, τα προβλήματά τους, τα οποία μπορεί να επομιστείτε μερικώς και εσείς. Θεωρώ επίσης, όπως ακούσατε και προηγουμένως, ότι η περίοδος αυτή εδώ απαιτεί πάντα προσοχή και στις αποφάσεις και στη συμπεριφορά. Και ξέρετε, είναι αυτή η υπομονή που πολύ εύκολα θα τα παίρνετε με τον έναν, με τον άλλον και δεν καταλαβαίνει και δεν άκουσε και την εξυπακούεται αυτό. Τίποτα δεν εξυπακούεται. Φανείτε περισσότερο επεξηγηματικοί και ακόμα χρειάζεται είναι αυτό που λέμε λίγο ατσαλένια νεύρα, εκεί που υπάρχει αντιπαλότητα, γιατί είναι πολύ πιθανόν και στην εργασία και στην προσωπική σας ζωή να το ζήσετε λίγο αυτές τις μέρες. Σήμερα και αύριο λοιπόν, περισσότερο υπομονετική και προσεκτική. Και πάμε στους ιχθύες. Σαφώς και θα πρέπει να υποφεληθείτε από τη σημερινή ημέρα και μπορείτε να κάνετε καλές και επικοδομητικές επαφές, συναντήσεις που πιθανόν δεν τις έχετε προγραμματίσει, αλλά ωστόσο έχουν κάτι καλό να σας δώσουν. Καλές ειδήσεις, όπως λέμε, μπορεί να φτάσουν και χωρίς να τις έχετε μαγειρέψει εσείς. Η σημερινή ημέρα και η αυριανή είναι αρκετά καλές. Θεωρώ λοιπόν ότι και θέματα επαγγελματικά και θέματα οικονομικά, αλλά και ό,τι αφορά στις σχέσεις σας, μπορείτε να τα καλύψετε με έναν πιο εποφελή ή ευχάριστο για σας τρόπο. Σήμερα και αύριο λοιπόν μπορώ να πω ότι μπορείτε να βοηθήσετε να βγει και λίγο βάρος από το Σαββατοκύριακο. Σας το εύχομαι αυτό να γίνει. Δεν βλέπω την κυρία Λάσπα, είναι πίσω μου.
πίσω μου είναι. Άρα, και τι λέτε εκεί πέρα και που τσομπολεύετε. Είχαμε πιάσει μια ακαδημαϊκή συζήτηση για τους έρωτες του καλοκαιριού. Καλά. Με αυγουστιάτικο φεγγάρι και κάτω από τα άστρα μετά και τέτοια. Και επειδή δεν ξέρουμε πού να πρωτοσταθούμε σε αυτόν τον ήλιο αλλά σε αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο, διότι όλες οι γωνίες του αγαπητού τηλεθεατές είναι καταπληκτικές. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, έχω πάει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία. Γιατί γελάς, Κατερίνα, παρακαλώ. Αλλά τόσο για το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Α, αυγουστιάτικο. Α, εντάξει. Τελικά θα πάει διακοπές. Εγώ κοίτα, κάνω διακοπές κάθε καλοκαίρι γιατί μένω μόνιμα στην Ανάβηση, όπου είναι και παραλία, έχω και την πισίνα μου. Είμαι σε διακοπές, δηλαδή μονίμως. Αλλά όλο και κάποια ταξιδάκια θα τα κάνω. Ξέρω ότι σ' αρέσουν τα νησιά. Ναι, θα πάω σε κάποιο νησί. Θα πάω. Θα πρέπει να σου πω ποιο. Ναι. Όχι, δεν σου πω. Γιατί δεν θα δεν θέλω να σου πω, δηλαδή. Πώς θα τι φιλενάδες είμαστε, δηλαδή. Εμείς είμαστε φιλενάδες, θα πω μετά την κάμερα. Μετά δηλαδή, από πίσω. Τι φοβάσαι τώρα, μην έρθουν φωτογράφοι και παπαράτσι. Το έχω πάθει, γι' αυτό το λέω. Άστο. Παρ' όλα αυτά θα περάσω πάρα πολύ ωραία εκεί που θα πάω, δηλαδή. Ναι. Νησάκια. Μόνη σου. Ναι. Τι ναι. Είμαι μια φτωχή και μόνη καομπόησα. Λουκι Λουκ, σου θυμίζεκα. Με μόνη μου να πάω. Μόνη. Διαφημίσεις για να κλάψουμε λίγο. Σταρ καφέ, σταρ καφέ. Άρχισε γλώσσα, μ' άρχισε τραγούδια να ραδιαζείς. Άρχισε γλώσσα, μ' άρχισε τραγούδια να ραδιαζείς. Και την καλή παρέα μας να την διασκεδαζείς. Και την καλή παρέα μας να την διασκεδαζείς. Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θένα μπούμε. Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θένα μπούμε. Και το αηδόνι που λαλεί στην πέρα πράσιναδα. Και το αηδόνι που λαλεί στην πέρα πράσιναδα. Και λέει τα τραγούδια του με το συνοστημάδα. Και λέει τα τραγούδια του με το συνοστημάδα. Να μου να στη γης βελώνει, να πατάς να σ' αγγυλώνει. Να μου να στη γης βελώνει, να πατάς να σ' αγγυλώνει. Αυτό το αχ δεν το ξέρα ποτέ να το φωνάξω. Αυτό το αχ δεν το ξέρα ποτέ να το φωνάξω. Και τώρα δεν περνά στιγμή να μην αναστενάξω. Και τώρα δεν περνά στιγμή να μην αναστενάξω. Αχου βαχου μέρα νύχτα με φάγει ο καημός κι η πίκρα. Αχου βαχου μέρα νύχτα με φάγει ο καημός κι η πίκρα. Παναγιά μου από την Πάρο κοινων π' αγαπώ θα πάρω. Παναγιά μου από την Πάρο κοινων π' αγαπώ θα πάρω. Παναγιά μου από την Τίνο μήνυσε μου τι θα γίνει. Παναγιά μου από την Τίνο μήνυσε μου τι θα γίνω. Το λουλουδάκι του μπαξέ, το λουλουδάκι του μπαξέ, πως θα με πάρει μου ταξέ. Το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού, δε μ' άφησε κάτω λουνού. Έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες, που κάνουν τα πουλιά φωλιές.
πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου εγώ κι εσύ. Παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Έτσι, έτσι παραδοσιακά, χαρακτηριστικά συνεχίζουμε τη μέρα μας. Χρειάζονται όλα εδώ από την Πάρο, από την όμορφη Πάρο και το Πόρτο Πάρος. Θέλω να βρω όμως το πιο μεγάλο στην ηλικία, το πιο ψηλό. Σε διέκρινα πρώτο. Το μπάλο που είναι δεύτερος χορός, τον διέκρινα. Επειδή τον έμαθα, τον χόρεψα, μου το μάθετε και τα μεγαλύτερα συγκροτήματα σε ηλικία από τον χορευτικό όμιλο της κοινότητας Νάουσας που ήρθανε και άλλα παιδιά. Πέστε μου όμως για τον πρώτο χορό που χορέψατε που είναι χαρακτηριστικός της Πάρου. Ποιος ήτανε? Ο Αγέρανος. Ο Αγέρανος. Και τι έλεγε ο Αγέρανος με το τραγούδι που άκουσα? Ότι αυτή τη γη που πατούμε όλοι μέσα θέλει να μπούμε. Κατάλαβες? Αυτό ξέρεις τι σημαίνει? Ότι αξίζει στη ζωή να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη και να χαμογελούμε. Γιατί όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πολύς χορός λοιπόν και στη συνέχεια από τα παιδιά αλλά και από όλους μας, διότι αύριο είναι η τελευταία μας μέρα εδώ στο όμορφο νησί της Πάρου και θέλουμε να σας δείχνουμε όλο περισσότερα πράγματα, τόσο σε εικόνα όσο και σε τι άλλο πληροφορίες, γιατί μπορεί να περάσετε όμορφα. Χαρακτηριστικό όμως, όπως είπα και σε προηγούμενες μέρες, είναι η κατάνοιξη που υπάρχει, η θρησκευτική κατάνοιξη στο νησί, το συγκεκριμένο όπως είναι διάσπαρτο και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, και μπορείτε να βρείτε κλεισάκι μπροστά σας οπουδήποτε και αν βρεθείτε για να ανάψετε ένα κεράκι. Πραγματικό όμως στολίδι αρχιτεκτονικής, αιγαιοπελαγίτικης, είναι η Κατοπηλιανή ή Εκατονταπηλιανή. Η εκκλησία, η χαρακτηριστική εδώ της Πάρου, με τη θαυματική εικόνα της Παναγίας, που πριν από λίγες μέρες, όπως πληροφορήθηκα, δάκρυσε. Και τη λένε Εκατονταπηλιανή, γιατί υπάρχουν, όπως λένε, 100 πύλες, 100 εσοχές, πόρτες, παράθυρα κτλ. Έχουν βρεθεί 99, παραμένει μία. Και όπως λέει ο μύθος, εάν βρεθεί και η εκατοστή, θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, θα πάρουμε την πόλη πίσω. Αυτά προς το μύθο, όμως αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε αν βρεθείτε στην Πάρο, γιατί πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Ελλάδας. Εκατονταπηλιανή λοιπόν ή Κατοπηλιανή, γιατί βρισκόταν στο κάτω της πόλης, στο κάτω μέρος. Δέστε λεπτομέρειες, πραγματικά σε ενδιαφέρει. Η Εκατονταπηλιανή ή Καταπολιανή της Πάρου είναι ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία στην Ελλάδα. Το μέγεθος και η λιτότητα αυτού του ναού μας συναρπάζουν. Πολλές παραδόσεις αναφέρονται στην ίδρυση της Καταπολιανής. Η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανήγειρε αυτόν τον μεγαλόπρεπο ναό όταν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό πραγματοποιώντας ένα τάμα. Το όνομά του έχει και αυτό την ιστορία του. Μια παράδοση αναφέρει ότι στο ναό είναι γνωστές οι 99 πύλες. Σαν βρούμε και την εκατοστή, θα πάρουμε την πόλη.
Από εδώ και η ονομασία κατά το Απηλιανή. Το τοπωνύμιο Κατάπολα σημαίνει κατά την πόλη. Και στην πόλη ήταν η εκκλησία Καταπολιανή. Ένας ανεκτίμητος θησαυρός, ένα πανορθόδοξο σύμβολο που τιμά τη χώρα μας. Καλημέρα και πάλι και πάμε για την πρώτη μας μόδα. Σήμερα φιλοξενούμε για άλλη μια φορά το κατάστημα Τρέζολη από τον φίλο μας Νίκο Σταυρόπουλος. Η Τρέζολη Σταυρόπουλος, συνεχίζοντας την ανωδική της πορεία και με αίσθηση ευθύνης προς το αγοραστικό της κοινό, παρουσιάζει τις νέες όμορφες συλλογές της για το καλοκαίρι του 1999. Δημιουργίες προκλητικές, εντυπωσιακές και αισθησιακές που ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις και όλα τα γούστα. Τρέζολη Σταυρόπουλος, Βουλιαγμένης 514 και με την πιστωτική σας κάρτα έχει άτοκες δόσεις και πάρα πολλές εκτόσεις. Μεγάλες εκτόσεις, μεγάλες. Πάμε να δούμε λοιπόν. We'll be right back.
Λοιπόν, να σου πω κάτι, σου άρεσαν τα μαλλιό. Εσύ τι λες. Και τι φοράμε. Είναι καταπληκτικά. Δεν ξέρω εσύ θα μου πεις τι φοράμε. Φοράμε τρες ζωλή Σταυρόπουλος. Μεγάλες εκτόσεις, μεγάλες εκτόσεις. Και πού βρίσκονται. Βουλιαγμένης 514 απέναντι από το Πολυκλαδικό Λύκειο Ηλιούπολης. Και το τηλέφωνο είναι 99-42-825. Αλλά ανταποκρίνεται σε κάθε σας επιθυμία και πραγματοποιεί όλα τα καλοκαιρινά σας όνειρα. Αφού το λέει και η φίρμα, τρες ζωλή. Σου αρέσουν. Τρες ζωλή! Το είπαμε, τελείωσε. Είσαι τρελή. Να σου πω κάτι. Τρες ζωλή, είσαι τρελή. Καλό. Αυτός ο τύπος τι κάνει εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Τα παπούτσια μας παίρνεις. Το όνομά σας, κύριε. Τα παπούτσια μας παίρνεις. Ποιος είστε, κύριε. Μήπως είστε παπαράτσι. Ερώτηση θέλετε. Πόζα θέλετε. Πόζα. Λοιπόν, δεν τελειώσαμε όμως. Τα παπούτσια μας είναι της Ακύρης Μαλάς. Επιμέλεια μαλλιών είναι κομμωτήρια Mike Sellers που έχουν έρθει από την Αθήνα να μας φτιάξουν οι κοπέλες. Και ταλαιπωρούμε κάθε πρωί τη Μάρθα και την Πίτσα που έχουν επιμέλεια μακιγιάζ. Τέτοια ταλαιπωρία, δηλαδή τι εσύ να σου πω εδώ πέρα. Ταλαιπωρία. Θα φας ταλαιπωρία τώρα. Κοίτα, εγώ έχω προετοιμαστεί ψυχολογικά για τη γυμναστική στην πισίνα. Με ναι. Βλέπεις, άλλωστε. Μ' άφησες μόνη μου να κάνω σερφ. Ο Θοδωρής ο Κακόμοιρος προσπάθησε να με μάθει και έπεσα κάτω. Α, ναι. Εσύ γιατί έφυγες. Εγώ έφυγα γιατί εντάξει, τόσα χρόνια σερφ, λέει, το έχω φάει με το κουτάλι. Τώρα οι κοπέλες και εγώ. Και εσύ θα κάνουμε aquaerobic. Πολύ λίγο, ωραία, πολύ λίγο. Ωραία. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο φωτογράφος ο συγκεκριμένος. Δηλαδή πώς εισβάλλουν έτσι μέσα στο πλατό εδώ στο χώρο του Πόρτο Πάρος και βγάζουν φωτογραφίες. Πάντως επειδή τον είδα επαγγελματία και κρατούσε και επαγγελματική μηχανή, πρέπει να χρησιμοποιούσε Fuji Film. Και πρέπει να με πιστέψετε γιατί και το βίντεο που θα ακολουθήσει σας κάνει να αλλάξετε γνώμη για οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούσατε μέχρι τώρα. Δύο νέα καταπληκτικά προϊόντα, τα Film Superia και Nexia, παρουσίασαν οι άνθρωποι της Fuji Film, δύο προϊόντα που χρησιμοποιούν σε παγκόσμια αποκλειστικότητα την τεχνολογία της τέταρτης χρωματικής επίστρωσης για καλύτερες φωτογραφίες και καλύτερες αναμνήσεις. Fuji Film, δώστε βάση στο βίντεο. Και το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και οι αναμνήσεις πρέπει να αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Νέα εποχή για τη φωτογραφία. Όλα τα φωτογραφικά films που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα έχουν τρεις χρωματικές επιστρώσεις. Η Fuji Film, πρωτοπόρα όπως πάντα, ανέπτυξε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα την τεχνολογία της τέταρτης χρωματικής επίστρωσης, η οποία πλέον διατίθεται και στα films που προορίζονται για το ευρύ κοινό. Το λανσάρισμα των νέων films Superia και Nexia της Fuji Films παρουσίασε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο πασίγνωστος κωμικός Mr. Bean. Για την Ελλάδα, τα νέα films παρουσίασε στον κόσμο της φωτογραφίας και στους εκπροσώπους του τύπου στο ξενοδοχείο Lidra Marriott ο τεχνικός διευθυντής Ευρώπης της Fujifilm, Καζιώση Μιούρα και ο διευθυντής καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας, Παύλος Χατζιανδρέου. Αυτή είναι πραγματικά μία πρωτοπόρος εξέλιξη, προσθέτοντας μία τέταρτη χρωματική επίστρωση στα φιλμ της των 35 χιλιοστών, καθώς και των φιλμ Nexia στο Advanced Photo System. Εδώ δίπλα μου. Εδώ δίπλα. Ναι. Ωραία. Τι θα κάνουμε. Εσύ θα μου πεις, εγώ θα εμένα ρωτάω. Λοιπόν, πάμε από aerobic. Πάμε από aerobic. Πάρη μου, τι έγινε. Να σου πω, πάρη μου, εχθές το βράδυ. Συνεχίσαμε. Ωραία ήταν. Ξενυχτήσατε πάλι. Φοράω καπελάκι εδώ πέρα. Η φίλη μου η Πόλα η Ρόδιο μου έδωσε αυτό το καπελάκι γιατί μέσα στον ήλιο δεν πρέπει να κάνουμε γυμναστική χωρίς να φοράμε ένα καπελάκι, να προστατεύουμε το κεφάλι μας και μέσα στο νερό είναι. Και εγώ ακολουθώ το παράδειγμα σου κατά γράμμα δηλαδή. Ακολουθώ το ακούω aerobic όλο το καλοκαίρι. Όλοι μπορείτε να γυμναστείτε και μέσα στο νερό. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Τι πάμε για να μου έρθει. Δεν έκανε σερφ μαζί μου. Δεν έκανα γιατί είμαι κουρασμένο. Θα κάνω γυμναστική, πάμε. Περιμένω από σένα και οι κοπέλε έχουν αργήσει. Έλα, Σταυρούλα. Έρχεται η Σταυρούλα, όλε οι κοπέλε μαζί σταυρούλα. Σήμερα. Όλοι μαζί ακορόβικ. Για του μικρού, για του μεγάλου μα του φίλου, όλοι μαζί μέσα στην πισίνα ακορόβικ. Τώρα, αν δεν πάμε, έχετε λοιπόν. Πισίνα, θα δούμε τι θα γίνει. Άμα δεν έχουμε πισίνα, τι θα κάνουμε. Θα κουρέψετε. Πάμε λίγο. Να το. Μαζί τα παλαμά. Έλα, 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 έχω ένα πρόβλημα εγώ. Έχω ένα βάρος και δεν μπορώ.
Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Όλοι με βάρη μας. Λοιπόν, να πούμε στις φίλες μας το σπίτι που έχουμε με αυτή την κίνηση προσαγωγούς απαγωγούς. Πάμε λίγο τα χεράκια να κάψουμε πιο πολλές θερμίδες. 4, 3, και ένα λίγο χεράκια, παιδιά, φύγαμε. Έξω. Και πάλι γιατί πρέπει να δουλειάς αυτό το σπίτι. Μπράβο, Άννα Μαρία, δεν χωρώ την τώρα. Πάμε, μέσα δηλαδή, εγώ μετά από αυτό θα πω μία γυμνασμένη κορμάρα καρέλη. Ε, άμα το κάνεις καθημερινά. Α, καθημερινά δεν μπορώ, είναι λίγο δύσκολο. 4 φορές την εβδομάδα, ρε Μαρία μου. Α, 4 φορές. Τέσσερις φορές θα το κάνω. Τσιά, τσιά, μπράβο. 4, 3, 2, τρέχουμε. Όλοι δεξιά. Yeah.
πάρα πολύ καλή γυμναστική μέσα στο νερό και για έγκυες γυναίκες. Α, και για έγκυες. Και για τις φίλες μας μαζεύουν στο σπίτι. Και για αποθεραπεία είναι το νερό. Για το στήθος υπάρχει κάτι να σφίξει. Για το στήθος υπάρχει. Λοιπόν, η Άννα Μαρία θέλει να σφίξουμε το στήθος μας. Όλοι εδώ, όλοι εδώ. Κοπέλες μόνο. Κοπέλες, γιατί άντρες. Όλα κορίτσια. Κάλυψης, φύγαμε. Εδώ. Αυτό είναι ωραίο. Στατεύουμε τον εαυτό μας, φοράμε τα πελάκια στο μύρο. Πίνουμε πάρα πολύ νερό. Έλεγε Σάβα. Γυναίκες, τι πίεση. Οκ, τώρα οι άντρες, άντρες! Άντρες τώρα! Πάνω σε έρθει όπου οι άντρες. Για σκύψε, άντρες, σκύψε! Θέλω άλλες 20, άλλες 20 θέλω. Μπράβο! Έλα, τι γράψα! Μπράβο, είσαι αυτό λοιπόν, πολύ καλή! Για πάρα πολύ σημαντικό, για τα δικές αυτές. Πάμε λίγο για τακτικές ασκήσεις, πάρα πολύ σημαντικές ασκήσεις. Τα από ένα έντονο πρόγραμμα. Άννα Μαρία, δεν ήταν δύσκολο. Όχι, είναι πάρα πολύ ξεμπούρα αυτό, πιστεύετε. Το προτείνω στις φίλες που μας βλέπουν. Το προτείνω σε όλους και σε φίλους και σε φίλες. Φίλους και σε φίλες και στους μικρούς μας. Και στους μικρούς φίλους. Αμά, φίλους. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ, τη συνοή. Δεξιά. Δουλεύουμε τη μέση μας και αλλαγή. Πολύ καλές ασκήσεις να κάνουμε μέσα στο νερό, να δουλέψουμε τη μέση μας. Πάμε λίγο στο κέντρο, δεξιά και κέντρο. Αυτή είναι η σωστή άσκηση, δεξιά και κέντρο. Το twist απαγορεύεται, δεν το κάνουμε, αυτή η άσκηση απαγορεύεται, μόνο αυτή είναι η σωστή άσκηση. Εδώ είμαστε, θα έχουμε πρόβλημα με τη μέση μας μετά. Και το Star Cafe προτείνει μόνο ασκήσεις με ασφάλεια. Πολλές ασκήσεις λοιπόν, Άννα Μαρία, ένας πολύ καλός τρόπος να κρατήσουμε τη μέση μας, να τονίσουμε τους πλαϊνούς κοιλιακούς. Μπράβο και μέσα στο νερό μπράβο. Τι θέλεις να με ρωτήσεις κάτι για την αρχή με ρωτήσεις. Όχι, νομίζω ότι είμαι καλυμμένη. Μπράβο. 2 με 3 φορές την εβδομάδα προτείνουμε να γυμνάζεστε και να κάνετε ασκήσεις και για σύστηκο, όχι μόνο για αρόβι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γυμναστικής παρέχει αερόβια άσκηση και ασκήσεις σύσσωσης. Να σου πω, αν δεν έχουμε πισίνα στην πανιέρα γίνεται. Στην πανιέρα δεν νομίζω γίνεται, αλλά... Τι θα κάνουμε, θα πάτε σε ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο όπως είναι το Πόρτο Πάρος που έχει μια πισίνα 800 μέτρα και θα είναι καλυμμένη και από αυτό. Αλλαγή! Μπράβο, Πόρτο Πάρος. Να πούμε στους φίλους μας που μας βλέπουν τώρα στο Πόρτο Πάρος, υπάρχει και πάρα πολλά πράγματα να κάνετε. Και για τα παιδιά σας και για εσάς. Έχουνε τένις, έχουνε νεροτσουλήθρες, έχουνε ακουαερόμπι. Τι δεν έχουνε, έχουνε σάρπ με το φίλο μας το Θοδωρή. Πάρα πολλά πράγματα να κάνετε. Λοιπόν, δουλεύουμε μέσα μας τώρα και 4, 3, 2, 1 και μένουμε στο κέντρο. Μπράβο και να κάνουμε λίγο stretching τώρα. Έτσι όπως είμαστε. Και γυρίζουμε λίγο στο πλάι. Πάμε λίγο τα χέρια μας για πλάτη. Λεκάνη μπροστά λυγισμένα τα γόνατα. Κέντρο. Και αλλαγή, παιδιά. Άρη μου, δεν κάνετε τέτοιες ασκήσεις. Κάνω, να. Κάνεις καμάκι με τη σαβούλα. Κάνω καμάκι, όχι, με τα δικές ασκήσεις κάνω. Με τη σαβούλα, κάνει καμάκι. Της δείχνω τι ασκήσεις πρέπει να κάνεις. Και πάμε λίγο το στήθος μας, να δείξουμε διατατικές ασκήσεις εδώ. Άρη μου, είσαι φοβερός. Σ' αγαπώ πολύ, στο είπα σήμερα. Πες το μου κι άλλες φορές. Για τον Νέαν, Άρη, για τον Νέαν. Και αυτά από εμάς, καλή σας μέρα και να γυμνάσετε συνέχεια. Για μένα ήταν το χειροκρότημα, το ξέρω. Έλα, κορτσάκι μου, σε ψώφισαν. Σε κούρα. Έλα από εδώ, έχεις καλοπάτια. Έχουνε καλοπάτια. Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, εσύ. Ο Άρης, ο Άρης. Είδες πώς μεταλλάχτηκα σε Γιάννα Νταρίλη. Κατευθείαν. Τρεις ασκήσεις έκανα και αμέσως έγινα Νταρίλη. Πόσες φορές σου είπε τη βδομάδα να γίνεται αυτό. Τουλάχιστον 4 είναι καλά. 4 είναι καλά. Ναι. Θα το τηρήσεις δηλαδή. Όχι. Μια και έχεις και πισίνα στο σπίτι πρέπει να το κάνεις ρε παιδάκι. Τώρα θέλει παρέα αυτό το πράγμα. Τώρα μόνη μου στην πισίνα. Έχεις φίλες, δεν έχεις. Κοίταξε Κατερίνα μου, έχω φιλοσοφήσει κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, θα σου πω ότι δυστυχώς φιλίες
Εντάξει, υπάρχουν, αλλά είναι σπάνιες να τις βρεις. Πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ καλά. Κατάλαβες. Και πιστεύω ότι θα έχεις διατηρήσει και κάποιες φιλίες από το χώρο. Οι περισσότερες φιλίες είναι παιδικές που είναι εκτός χώρου. Μέσα από το χώρο δυστυχώς δεν έχω, αλλά πιστεύω ότι απόκτησα μία. Τα ζουζούνια, τα ζουζούνια. Πες μου αλήθεια, τι ετοιμάζεις τώρα αυτό το διάστημα που θα το δούμε πιο ζωντανό από Σεπτέμβρη? Κοίταξε, όντως πιο ζωντανό και πιο οργανωμένο πια το πράγμα από το Σεπτέμβριο. Σχεδιάζω να κάνω μία συνεργασία δισκογραφική με μία εταιρεία, δεν θέλω να πω το όνομά της ακόμα για κάποιους λόγους. Είναι καινούργια εταιρεία, προέρχεται από το εξωτερικό και θα ανοίξει και παράρτημα εδώ στην Ελλάδα. Είναι πολυεθνική και είναι μια συνεργασία πολύ σημαντική, διότι θα μου δώσει την ευκαιρία να κάνω και κάποια δουλειά έξω. Για να καταλάβεις, αυτοί που ανοίγουν την εταιρεία είναι Εγγλέζοι και αυτοί κάνουν την επιλογή των τραγουδιστών και γενικά των ατόμων που θα δουλέψουν, γιατί δεν είναι μόνο δισκογραφική εταιρεία, έχει και άλλους κλάδους. Έχει και κλάδους για ηθοποιούς. Γενικά είναι μια εταιρεία πολύ καλή που κάνει και management. Είναι, ξέρεις. Κάτι πιστεύω... που ίσως να λείπει από την Ελλάδα. Ναι, λείπει από την Ελλάδα και όχι μόνο αυτό. Αν γίνει, θα είναι μια πολύ οργανωμένη επιχείρηση και με ξένες προδιαγραφές. Και υπάρχει κάτι άλλο που μυρίζομαι. Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο. Όσος χρόνος μου μένει το καλοκαίρι, έχω αφιερώσει πολύ χρόνο σε κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν με το ειδικό Ολυμπιακό χωριό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περίπτωση αυτή, διότι γίνονται εκδηλώσεις για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και βεβαίως θα συμμετάσχω κι εγώ. Οργανωτικά ή επί σκηνής? Οργανωτικά θα γίνει. Δηλαδή θα γίνονται κάποιες εκδηλώσεις όλο το καλοκαίρι για αυτά τα παιδιά που πιστεύω ότι δεν είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι παιδιά τα οποία απλά έχουν την ανάγκη να νιώσουν τον άνθρωπο πιο κοντά τους. Έτσι πιστεύω. Και βεβαίως ο άνθρωπος που τα κάνει όλα αυτά είναι ο Μιχάλης Ζήνδρος. Θα του στείλω και φυλάκια, μας βλέπει τώρα. Είναι ο υπεύθυνος της ψυχαγωγίας σε αυτό το τομέα, στο ειδικό χωριό ΣΟΣ, ειδικό χωριό Ολυμπιακό χωριό. Και πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Άρα γεμίζεις πολύ επικοδομητικά το χρόνο σου και ναι, βρίσκεσαι πιο κοντά σε πράγματα που να είναι και ουσιώδη. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αλλά και διακοπούλες θα κάνουμε. Και θα μου πεις τώρα εκτός αέρα στις διαφημίσεις που θα πας. Δεν το συζητάω, τις έχω έτοιμες. Ας δείξουμε το σώμα μας. Τι κάναμε μέσα σε 5 λεπτά. Μέσα σε 5 λεπτά θα γίνεται έτσι. Έτσι ακριβώς, γιατί όχι, διαφημίσεις, σας παρακαλώ δηλαδή. Star Cafe. Έκλεισα την πόρτα ξαφνικά. Είπα και δυο λόγια παραπάνω. Καυγαδίσαμε όπως τα παιδιά. Αποστάσεις μηδενίζω. Πράσινα φανάρια και περνάω. Και στα κόκκινα δεν σταματάω. Στην αγάπη μου καρφί γυρίζω. Και τις αποστάσεις μηδενίζω. Στη γειτονιά μου με φωνάζουνε αλήτησα. Λένε για σένα πως κατάντησα, ξενύχτησα. Πως τα παράκια και στις πίστες ξημερώνω. Και για τα ψεύτικα τα λόγια σου πληρώνω. Κι όλο πίνω, 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 κάθε βράδυ όλα τα δίνω. Αφού μια αγάπη λάθος πάλι αναζήτησα. Κι όλο πίνω, 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 κάθε βράδυ όλα τα δίνω. Κι ας μου λένε φρύ και φίλοι να διαλύτησα. Το χάρτη γύρω με σκορπάς σαν σταχτή. Κι αν με λιώνεις σαν μπαγάκι στο ποτό σου, θα με πάντα μια φωτιά που σου καίει την καρδιά.
και τα αγκάθι που τρυπάει το μυαλό σου. Δεν ξεχνιέμαι, μ' ακούς, δεν ξεχνιέμαι. Στη ζωή σου όπου πας θα πλανιέμαι. Δεν ξεχνιέμαι, μ' ακούς, δεν ξεχνιέμαι. Στα όνειρά σου θα ζω και θα γεννιέμαι. Δεν είναι πια μυστικό πως αν τρελή σε ποθώ και για σένα ναι ζω. Δες με στα μάτια μου, δες που κρύβουνε πυρκαγιές. Είναι επειδή σ' αγαπώ και γι' αυτό τραγουδώ. Ολέι, 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 ολέι και η καρδούλα μου στο λέει. Ολέι, 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 κρύβα για σένα ναι πως λέει. Ολέι, 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 ολέι και η καρδούλα μου στο λέει. Olay, 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 kriva ya se na le poslay. Olay, 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 kei kardula mustolay. Olay, 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 kriva ya se na le poslay. Olay, 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 kei kardula mustolay. Olay, 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 kriva ya se na le poslay. Μα που πέφτει.
Χαμός. Καλημέρα. Δεν τη γνώρισες ούτε εσύ την Άννα Μαρία. Δεν ξέρω αν ήταν κοπλιμέντο ή όχι, αλλά νόμιζα ότι ήταν η Βάσια Παναγοπούλου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και τη Βάσια Παναγοπούλου τρίχνωσε. Και έτσι είσαι κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πέστε τα. Έχετε νεκτώθει τον καιρό. Έχω πάρα πολύ καιρό. Την είχα φέρει σε εκπομπές που έκανα πολλές φορές και έχω διακρίνει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κοπέλα. Δηλαδή το ξέρεις πώς νιώθω, πώς αισθάνομαι και αδικημένη πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι. Νιώθεις ναι. αδικημένη, Δάφνη μου. Όχι, όχι. Δεν νιώθω αδικημένη, εγώ πιστεύω όχι. ότι. Απλώς ξέρεις ότι ο καλός καλό δεν έχει γίνει. Α, ναι. Πόσο κακός πρέπει να γίνεις για να δεις άσπρο φως σε αυτή τη δουλειά, α, όχι, 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 όχι. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει μέσα του κάποια πράγματα τα οποία τον αντιπροσωπεύουν. Αυτή είναι η ταμπέλα του, η ταυτότητά του και στη δουλειά του και στη ζωή του. Εγώ χαίρομαι που τουλάχιστον να μην τι άλλο μέσα από την πορεία μου έχω την ταυτότητα του καλού παιδιού και αυτό με τιμά. Κοίταξε, καλό καλό παιδί, επειδή τα ακούμε τώρα τελευταία, έχει παρεξηγηθεί και αυτό. Για να με λένε πολύ καλό παιδί, κάτι δεν πάει καλά. Λες. Έτσι αναρωτιούνται από εδώ και πέρα. Εγώ αισθάνομαι πάρα πάρα πολύ καλά. Και ξέρεις, και συνήθως οι καλοί όμως μένουν στο περιθώριο, κάπως έτσι πάει. Ποιος ασχολείται, αγάπη μου. Σε έχει να νιώθεις καλά, είσαι τον εαυτό σου. Θεά. Ναι. Σε βρίσκω, Θεά. Καλά, σε αφήσουμε τα υπαρξιακά εδώ, ήλιος, θάλασσα, ναι. νησί, ζέστη. Τραγούδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες, γιατί όσες μέρες σας έβλεπα από την τηλεόραση. Και ζήλευα πραγματικά και νιώθω πανευτυχής που είμαι εδώ. Πάς τα χαλάλι σου, ναι, χαλάλι σου όλα. Ναι. Τι ήθελα, μου είπε όμως, όχι αεροπλάνο, ό,τι θες κολυμπώντας, ναι, θες ναι, με το είπαν οι διάφοροι. Και να ήθελες με αυτά που γίνονται στην Ολυμπιακή, δηλαδή ένας πανικός και κάθε καλοκαίρι τα ίδια. Αν είναι δυνατόν, βάλτε λίγο μυαλό επιτέλους. Πάση περιπτώσει, έβγαλα και το κοινωνικό μήνυμα προς τα έξω, κατάλαβες. Μεγάλες αποφάσεις έχει πάρει όμως. Ναι. Και περνάει μηνύματα. Αλήθεια. Τίτλος δίσκου, γλυκιά μου. Oh. Μία φρένο, δύο γκάζι. Ναι, ναι. Και όποιος αντέξει. Και όποιον πάρει. Πάρα πολύ καλό. Να τα ακούσουμε. Να τα ακούσουμε. Άντε, κοινωνικό μπράβο. Μήνυμα που είστε, σας έχασα. Μία φρένο, μία γκάζι. Δύο, δύο. Να μη σε νοιάζει, εγώ έχω φύγει από τα χέρια.
σου χιλιόμετρα. Και μία φρένο και δύο γκάζι, κι ό,τι δεν πάει πρέπει να αλλάζει. Τώρα για μένα ό,τι θέλω εγώ μόνο μετρά. Κοίταξε, δεν θα χάσω την ευκαιρία που ήρθα στην Πάρο, την πάρα πολύ όμορφη, να κάνω μπάνιο, να κάνω υλιοθεραπεία, να πάρω το καράβι και να φύγω. Να πάρω το καράβι και να φύγω. Διακοπές θα κάνεις όμως, γιατί θα τα συνδυάσεις με περιοδίες. Λοιπόν, ένα λεπτό να χαιρετήσω το νησί μου, την Κέρκυρα. Γεια σου, μπαμπά που με βλέπεις, μπαμπάς μου, όλες από τη Γερμανία. Κέρκυρα μου, Κέρκυρα μου. Παρατρίχα θα ήμασταν κοντά σας στο κλείσιμο. Θα πάω λοιπόν να κάνω λίγες διακοπές. Τελευταία εβδομάδα. Από εκεί είσαι. Βεβαίως. Από εκεί είσαι. Mm-hmm. Επισκέπτεσαι συχνά ή μόνο το καλοκαίρι αυτό το νησί? Α, ούτε τα καλοκαίρια συνήθως, όταν έχω περιοδία και πολλές υποχρεώσεις. Σου κρατάνε κακία δηλαδή. Ή σε αγαπάνε πολύ και σε συγχωρούν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό συμβαίνει. Είναι η αλήθεια ότι με αγαπάνε και μου το δείχνουν. Όποτε πηγαίνω εκεί για εμφανίσεις, ο κόσμος με αποδέχεται πάρα πολύ όμορφα και τους ευχαριστώ. Μια και υπάρχει ιδιαίτερη συμπάθεια, μήπως πεις τη Δάφνη που θα πας τελικά διακοπές? Σε ποιο νησί? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Και η Κέρκυρα, και η Μύκονο, και η Σαντορίνη. Ωραία, ωραία.
και άλλα νησιά τα οποία δεν θα τα πούμε συνέχεια. Εμείς όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο θα μας μπερδέψεις, Χριστίνη μου, μετά πάλι. Αυτό ήθελες, το ξέρω. Δεν μου λες πρώτη στάση περιοδίας, πρώτη στάση εμφανίσεων. Ξεκινάω από την Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα. Α, εκεί κι αν είναι ο κόσμος πολύ ζεστός. Πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι στην Κύπρο για συναυλίες και για εμφανίσεις σε διάφορους χώρους. Και έτσι την άλλη εβδομάδα θα πάω για κάποιες εμφανίσεις και για να κάνω και το πρόμο για το συγκλάκι που κυκλοφορεί. Καλή επιτυχία. Ορίστε, ορίστε. Κατερινάκι μου. Ορίστε, 7 η ώρα το πρωί συναντηθήκαμε για καφέ. Είμαστε πρωινές και μετά καθαρίσαμε και την πισίνα. Πρωινές και ένα σπουκαρισματάκι να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η εκπομπή. Μου είπες με πλοίο και μόνο με πλοίο, όχι αεροπλάνο. Και έχεις δίκιο γιατί ταξίδεψες και θα ταξιδέψεις πάλι με αγαπητό Σλάιν. Ναι, αγαπητό Σλάιν. Βρε αυτό το πλοίο να μην κουνάει καθόλου. Το έχεις προσέξει. Το πρόσεξα, τι λες τώρα. Όσοι δεν το πρόσεξαν να το δοκιμάσουν. Η πιο ασφαλής. Θα σε χειροκροτούσα, αλλά είσαι μακριά τώρα, δείχνω στο βάθος κήπος. Αγαπητός Lines, σίγουρος προορισμός, θα φτάσετε εκεί που έχετε επιλέξει. Μην κατεβείτε σε άλλο λιμάνι μόνο. Δεν κουνάει, άψογη εξυπηρέτηση, υπέροχο περιβάλλον. Και στην ώρα του. Και στην ώρα του. Στην ώρα του, ναι. Και πολύ ωραίο air-condition. Νάξος, ένα κομψοτέχνημα στη μέση του Αιγαίου. Ένας πολιτισμός σύμβολο μεγάλων στιγμών της αρχαιότητας. Νάξος, φιλόξενη και προπάντων έτοιμη να σας δεχτεί για να ζήσετε έντονες στιγμές και αναμνήσεις. Ταξιδέψτε καθημερινά στις Κυκλάδες με τα υπερσύγχρονα, υπερπολυτελή και ασφαλή πλοία της Αγαπητός Express Ferries. Αγαπητός Express Ferries. Express μετάβαση, Express επιστροφή. Μπορεί να ακούσαμε τις επιτυχίες της Δάφνης και τα καινούργια τραγούδια, αλλά σε νησί και πάρο και να μην συναντηθώ με την Άσια, δεν γίνεται, Νάσια Κονιτοπούλου. Όντως. Θέλω να μου πεις τι φάγαμε χθες και μου άρεσε τόσο πολύ που έχω 2 χρόνια να φάω και μου λείπει και η μαμά μου και αυτό μαζί που φάγαμε. Τη σούπα, πες. Λοιπόν, σούπα. Φάγαμε κακαβιά. Μια κακαβιά, δηλαδή μέχρι και 10 μπορεί να ήταν και δεν καταλάβαμε στο τέλος τι καταναλώναμε. Και τι άλλο, Νάσια μου. Παξιμαδοκουλούρα, εδώ πάρου με την ξενομιζήθρα και την ντομάτα και τα σχετικά που σου αρέσει, όπως είδα. Και αυτή. Γαριδούλες, σαλανάκι. Ναι. Τι άλλο, όμως θυμάμαι και φέρνω. Κολοκυθοκεφτέδες, ντοματοκεφτέδες. Τέτοια, ναι, διάφορα. Πω πω Παναγιά μου. Δεν θυμάμαι. Αλλά σε ποιο σημείο της Πάρου βρισκόμαστε, να έχει σημασία. Εκεί που ήμασταν. Ναι. Αλική. Αλική. Εκεί που θα βρείτε, γιατί το σπιτικό τους είναι ανοιχτό για όλους σας. Ξέρετε τι άνθρωποι είναι. Βεβαίως. Δεν υπήρχε περίπτωση να ερχόταν κάποιος που θεωρώ φίλο και να μην τον καλέσω να έρθει. Όπως έκανα και με εσάς. Αυτή είναι η φιλοξενία που προσφέρουν όχι μόνο τα νησιά, αλλά οι άνθρωποι που έχουν επιδείξουν ψυχούλα. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσε ρυθμό δηλαδή. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Στο αίμα το έχουμε, στο αίμα. Θα μένεις κοντά μας μέχρι το τέλος. Και έχει ζέστη. Πήρα χρώμα κι εγώ. Κι εγώ θα πάρω τώρα. Θα σου βάλω κρέμα όμως τώρα στις διαφημίσεις, λίγο θα μου επιτρέψεις, γιατί προσέχεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε προσέχω πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις μετά το δελτίο ειδήσεων τι θα ακούσουν οι φίλοι από σένα που παρακολουθούν. Μετά το δελτίο ή τώρα? Μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Okay. Πες μου τι θα ακούσουν. Α, θα ακούσουν ναι. Τραγούδια από το τελευταίο μου CD. Η Νάσια Κονιτοπούλου τραγουδά Γιώργο Κονιτόπουλο. Βέβαια τα έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή, αλλά θα τα ξαναπούμε και σήμερα. Νάσια Κονιτοπούλου, γνωστά λοιπόν. Τραγούδια του Γιώργου Κονιτόπουλου. Για τη συνέχεια δελτίο ειδήσεων με χαμόγελο αντιμετωπίστε ό,τι και αν ακούσετε. Ξέρουμε είναι θλιβερή η πραγματικότητα, δυσάρεστα γεγονότα. Εμείς βρισκόμαστε όμως εδώ για να κάνουμε τη δική μας προσπάθεια να σας κάνουμε λίγο να χαμογελάσετε και να ξεχαστείτε. Δελτίο ειδήσεων, Star Cafe από το Πόρτο Πάρο στην Πάρο στη συνέχεια. Star Cafe. Σταρ καφέ, πραγματικά ναι. Σταρ καφέ. Μη μας κρίνετε ως δίδυμο, όχι. Οι ανάγκες της εκπομπής το καλούν. Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα, εντάξει, θα ζηλεύει όμως είμαι σίγουρη. Είμαι πετάει σίγουρη. Προς Αθήνα αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να πάει στα Honda Center, νομίζω να ενημερώσει την κυρία Παγιωτάκη. Η Κατερίνα έχει στις 5 η ώρα στα Honda Center, στο κεντρικό κατάστημα που είναι στην Ομόνια, ένα ραντεβού με την Ιβέα. Θα τη μακιγιάρουν προϊόντα Ιβέα. Ο κύριος Δημητρούλης. Και εσείς λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε το μαγικό χέρι του κυρίου Δημητρούλη να βάφει την Κατερίνα Λάσπα με προϊόντα Ιβέα. Και έτσι βεβαίως θα είμαστε παρέιτσα μέχρι και τη μία. Ελπίζουμε μαζί. Να μην μας εγκαταλείψετε έτσι. Όχι, είναι. Αυτό έλειπε διότι το κέφι συνεχίζεται. Μπορώ να σας πω ότι κορυφώνεται κιόλας εδώ από το Πόρτο Πάρος στην Πάρο φυσικά. Και ξέρετε κάτι άλλο, κυρία Παγιατάκη να μου. Να το ακούσω. Η Πάρος εκτός από αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο.
Πορτοπάρος. Ναι, το Πορτοπάρος στο ξενοδοχείο το φοβερό. Είναι και υπέροχο μέρος γενικά, διότι πραγματικά. Στην Νάουσα, άμα πήγατε, έχετε έρθει ποτέ στην Πάρο, πρέπει να πήγατε στα σοκάκια αυτά τα υπέροχα της Νάουσας. Καταπληκτικά. Τα ωραία μπαράκια, τα ωραία μαγαζιά. Όπου είναι και ο κόσμος πάρα πολύ ζεστός και φιλόξενος και η Κατερίνα το διαπίστωσε αυτό, διότι ήπια και σούμα που είναι το τοπικό. Βέβαια. Εδώ της Πάρου. Είναι το σταφύλι το δυνατό μόλις πρωτοβγαίνει για να γίνει κρασί. Δηλαδή. Το δοκιμάσατε. Βεβαίως. Εγώ θα το δοκιμάσω απόψε. Α. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε με την Κατερίνα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Βρισκόμαστε στο λιμανάκι της Νάουσας, ένα μικρό χαρακτηριστικό ψαροχώρι το οποίο έχει αναδειχθεί με τον τουρισμό σε σημείο ζωής ξέφρενης νυχτερινής, αλλά υπάρχουν και πολύ κοντινές παραλίες από αυτό το σημείο που θα μπορέσετε να βρείτε και γαλήνια διασκέδαση δίπλα στο νερό, αλλά και ξέφρενα πάρτι με beach bar κτλ. Κτλ. Προς το παρόν αφαιθείτε στο χρώμα, αφαιθείτε στην αρχοντιά, το παραδοσιακό πώς συγκεντρώνεται και συνδυάζεται με το καλό φαγητό σε όμορφες ταβερνούλες σε αυτό το σημείο και τα πολλά στενάκια με τα μικρά μαγαζιά ξεδιπλώνονται στη συνέχεια που θα σας πάνε τα βήματά μας. Καλημέρα, να κάτσω κι εγώ μαζί σας. Να κάτσω. Όπου μπροστά μου σε βρίσκεσαι, να είσαι δημοσίων σχέσεων. Πώς είναι το όνομά σας? Πολυχρόνης. Πού ακριβώς βρισκόμαστε, κύριε Πολυχρόνη? Στην Άουσα, αλλά πείτε μου για αυτό το συγκεκριμένο μέρος εδώ, κάποια πράγματα. Τι να σας πω, είναι όλο ψαράδες εδώ. Χώρος που τέλος πάντων αποτελείται από ένα ψαροχώρι. Εγώ θα περίμενα να πίνετε σούμα, αλλά σας βλέπω με κοκακόλα εδώ. Ξυπνήσαμε. Είμαστε από σούμα, το μεσημεριανή σούμα. Α, έχει πρόγραμμα ιστορία. Με τι ασχολείστε, είστε από εδώ, Παριανός? Ψαράς. Ψαράς. Και τι ώρα πρέπει να βγούμε για ψάρεμα? Τη νύχτα συνήθως. Μετά τη μία φεύγουμε. Είστε με δίχτυ, παραγάδι, τι κάνετε? Άδια. Το καλύτερο ψάρι που μπορώ εγώ, πείτε μου στα αυτή δηλαδή, να ζητήσω εδώ, σε μια ψαροταβέρνα, ποιο είναι? Το καλύτερο ψάρι. Εμείς εδώ οι ψαράδες έχουμε τα φαγριά, τα λιθρίνια, κανένα στακό, καμιά συναγρίδα. Αυτά συνήθως. Και τα παραγάδια που πιάνουμε. Ναι, αλλά οι κύριοι βλέπω εδώ γενικώς και οι τουρίστες αλλά και οι ντόπιοι επιδίδονται και σε άλλο ψάρεμα. Γιατί έχετε πολύ τουρισμό. Εννοείς καμάκι δηλαδή? Αυτό εννοώ, αυτό. Αυτά που λέτε, θα υπονοούμε να λείπουνε. Είστε παντρεμένος, έχω την εντύπωση. Βεβαίως, κυρία Λάσπα. Εσείς είστε παντρεμένος? Αλλά εσείς δεν έχετε πρόβλημα, τώρα θα μου πείτε για αυτό το ψάρεμα. Είμαστε καμιά φορά γερή καμακαδόρη, τώρα πια πέσαν τα αυτιά μας. Τι είναι αυτό τώρα? Θα κερδίσει τα δικιά μας, χειροποίητη. Θα μιλάς εσύ όμως, τι είναι αυτό? Θα μιλάω, εσύ θα πίνεις. Λοιπόν, είναι ρακί, πρώτη απόσταξη ρακί. Το λέμε σούμα, ντόπιο. Είμαι, σε βλέπω. Έλα, γεια μας. Το δικό σου πού είναι? Να είμαστε καλά. Πού βρισκόμαστε? Καλά καλοκαίρι, Πάρος, Μπαρμπαρόσα, Νάουσα Πάρος. Πώς λέγεται αυτό? Σούμα. Σούμα, στην υγειά σας. Να είστε καλά. Το λέτε γουνά. Αυτός είναι ο γολιός του λιόκαυτος, έτσι. Τον απλώνετε στον ήλιο. Ανοιγμένες λιόκαυτος με τα μπαχαριά του, ωραία. Και μετά γίνεται στο κάρβουνο. Μπορείς να πεις 3-4 καραφάκια. Οι ξένοι το δοκιμάζουν από περιέργεια, τους αρέσει? Όλοι τους αρέσει. Τα χταποδάκι πότε βγήκε? Το χταποδάκι είναι χτεσινό. Ναι. Μπαγιάτικο μου δώσα, δεν είναι δυνατό. Χθεσινό. Χθεσινό, είσαι ειλικρινής δηλαδή. Θα πούνε αύριο. Μ' αρέσει το σύστημα. Πρέπει να γίνει λιόκαυτο πρώτα, λίγο στο κάρβουνο και μετά ξανά το βράδυ ψήνεται και είναι έτοιμο. Τα χτυπάς εσύ προσωπικά τα χταπόδια πριν τα κρεμάσουμε και στον ήλιο? Υπάρχουν δύο τρόποι για χταπόδια. Το ένα είναι μπετονιέρα, έτσι. Και το δεύτερο είναι πλυντήριο, όχι ρούχων, χταποδιών. Εμείς έχουμε μπετονιέρα, ας πούμε. Πρέπει να τα δω όλα αυτά. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα πάω χωρίς μπετονιέρα.
και να σε πάρω κουκλά μου να πάμε για την Αξό. Κύριε Νίκο Ψαράς, Ψαράς, πόσα χρόνια? 20. 20 χρόνια εδώ στην Πάρο και τα 20. Όχι, τα άλλα ήμουν στην Αθήνα πάνω, δεν ήμουν Ψαράς, ήμουν τυπογράφος. Τυπογράφος. Από τυπογράφο στην Αθήνα, Ψαρά στην Πάρο. Αυτό είναι αλλαγή πλώρης, αλλαγή πορείας. Πώς το πήρατε αυτό απόφαση? Πώς το πήρα απόφαση, γιατί γεννήθηκα εδώ, ήμουν ο Παριανός, ο Ουσέος και μου άρεσε η θάλασσα. Και έφυγα με 20 χρόνια υπηρεσία, 23, και λέω πάω κάτω να ζήσω την άλλη ζωή. Είδα τη ζωή πραγματικά ωραία. Πολύ και είναι ωραία εδώ. Αέρας καθαρός, ψαράκι φρέσκο. Συνέβη κάτι συγκεκριμένο στη ζωή σας, ευχάριστο ή δυσάρεστο, και πήρα την απόφαση να φύγετε από την Αθήνα? Τα παιδιά μου σπουδάζανε, τα παράτησα και έφυγα. Παράτησα τη γυναίκα 2 χρόνια και δεν γιώσανε και εγώ ήρθα στο νησί κάτω. Τη γυναίκα την αφήσατε στην Αθήνα? Ερχότανε, ανέβαινε και κάθε τόσο πηγαίναμε απάνω. Τι ώρα θα δώσουμε ραντεβού να βγούμε στα νυχτά? Τι ώρα θέλετε? Κανονικά πρέπει να φύγουμε στις 8 και να γυρίσουμε 2 το βράδυ. Στις 8 λοιπόν ραντεβού για να ανοιχτούμε και να πετάξουμε δίχτυα. Λιχτάκια λοιπόν. Ποιος είναι ο στόχος, τη ψάρια να πιάσουμε? Κάνα μπαρμπουνάκι, καμιά σκορπίνα, τέτοια ψαράκια, όχι μεγάλα πράγματα. Για ψαριά στην Πάρο λοιπόν, από το κέντρο, το δεύτερο της Πάρου, εκτός από την πρωτεύουσα που είναι η Παρικιά, από την Άουσα θα ανοιχτούμε για να ψαρέψουμε. Να γλεντάς δεν είναι κρίμα, και να παίζεις με το κύμα, και να παίζεις με το κύμα, να γλεντάς δεν είναι κρίμα. Έχετε πιάσει όμως το πιο ωραίο σημείο εδώ και κάθεστε. Πώς είναι το όνομά σας? Το μικρό. Το μικρό. Μανώλης. Κύριε Μανώλη, σας ρώτησα αν είστε καλά και μου λέτε καλά ακόμη. Ποιο είναι το μυστικό που τα καταφέρουμε να είμαστε καλά ακόμη? Εσείς τα ξέρετε αυτά καλύτερα. Για πέστε μου. Να τρώω σκόρδα. Να τρώω σκόρδα. Ξέρετε, άμα τρώω σκόρδα μετά, ο καλός μου δεν μπορεί να με φιλήσει, θα έχω πρόβλημα. Του μυρίζει το σκόρδο. Βάλε άρμα, ποια τη λέτε. Ποιο, τα ξέρετε όλα τα μυστικά, τα ξέρετε. Το όνομά σας πώς είναι? Ηλία. Κύριε Ηλία, είστε από την Πάρο? Από τις Πέτσες. Και πώς βρεθήκατε στην Πάρο? Παντρεύτηκα εδώ χρόνια, 50 χρόνια εδώ τώρα. Φιλοξενία, ζεστασιά, χαμόγελο, αυτό που χρειάζονται και δίνουν πραγματικά όλα μας τα νησιά στο Αιγαίο. Η Νάουσα το έχετε αυτό το πράγμα. Συγχωρήστε από όλα τα νησιά. Καλησπέρα. Το όνομά σας? Λευτέρης. Κύριε Λευτέρη, να μπω μέσα ή όχι? Με χαρά μεγάλη, να σε φιλοξενήσουμε, να σου κάνω και ένα δώρο. Ακολουθήστε με, δωράκι θα πάρω. Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, όχι στην Πάρο και στην Άξο. Η χαρακτηριστική ιστορία που θα σας πει ο Μισελ θα σας αποδείξει για ακόμη μια φορά ότι η Πάρος μπορεί να κλέψει πολύ εύκολα την καρδιά σας και να σας κάνει μόνιμους κατοίκους για πάντα. Μισελ, where are you from? Belgium. Ο Μισελ είναι από το Βέλγιο. What exactly brought you here? My best friend was his native village and I come with him in holiday in 75 and since then every year I come here in Nausa. Ο καλύτερος του φίλος λοιπόν είναι από την Πάρο, από την Άουσα, τον γνώρισε στο Βέλγιο σε κάποιες σπουδές και ήρθαν για διακοπές και από τότε έμεινε εδώ. Since 75, από το 1975. I think you have spent very nice time here. Very nice time. The best part of my life. Το καλύτερο χρόνο της ζωής του περνάει εδώ στην Πάρο. Στην υγειά σας λοιπόν με τον Μισελ. Δεν είμαι από ψηλή γενιά κι από μεγάλο τσακί. Μα τη ζωή μου τη γνωρίζω. Σταλόβε, είστε μέσα.
να γλεντάς δεν είναι κρίμα και να παίζεις με το κύμα και να παίζεις με το κύμα να γλεντάς δεν είναι κρίμα. Τι βλέπεις ωραία που είναι εδώ στην Πάρο. Βλέπεις τι ωραία που περνάνε εδώ στην Πάρο. Και η Νάουσα και η Παρικιά και το Πόρτο Πάρος και όλα είναι υπέροχα, αλλά ξέρεις κάτι όμως. Τα ωραία νησιά, η όμορφη Ελλάδα μας είναι, είπαμε, πάρα πολύ όμορφα, αλλά πρέπει να έχουν και ωραίες γυναίκες. Και ωραίους άντρες έχουν. Και ωραίους άντρες, αλλά και ωραία μαγιό. Και πολλά. Ειδικά αυτή την εποχή, αγαπητοί τηλεθεατές, νομίζω συμφωνείτε μαζί μου. Τι να το κάνω εγώ, αν είναι ωραίο το νησί, άμα δεν έχει και μια ωραία παρουσία έτσι να φαντάζομαι. Σαν την Άννα Μαρία, όπως βλέπετε, ένα σούπερ μαγιό τρίγωνο. Ναι, ναι, που ταιριάζει πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να σου πω ότι η Τρέζολη έχει τεράστια ποικιλία. Και γι' αυτό μεγάλη είναι αυτό το υπέροχο μαγιό. Όχι μόνο για τις γυναίκες και για τους άντρες. Και μεγάλες εκπτώσεις, πολλές εκπτώσεις. Σοβαρά. Όλοι τρέξτε. Τρέζολη Σταυρόπουλος Βουλιαγμένης 514. Αλλά πάμε να δούμε γιατί έχουμε πάρα πολλά. Πάμε να δούμε γιατί δεν ξέρουμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε στο τέλος. Πάμε, 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 πάμε! Of the jam.
Τρεβιέν, τρεβιέν. Φεζολί. Τρεβιέν, φεζολί. Τρεβιέν, φεζολί, εσύ. Εδώ. Εδώ. Λοιπόν, πού θα βρούμε. Τρεζολί Σταυρόπλος, Βουλιαγμένης 514, απέναντι από το πολυκλαδικό λύκειο Ηλιούπολης. Το τηλέφωνο είναι 99-42-825. Αλλά, Άννα Μαρία μου, εσύ μου φαίνεσαι σαν δύσκολη πελάτη, ρε παιδί μου. Εγώ. Είσαι δύσκολη. Γενικώς είμαι δύσκολος άνθρωπος. Δεν πειράζει. Πάρα πολλές επιλογές μου. Γιατί ο Νίκος ο Σταυρόπλος έχει φροντίσει γι' αυτό. Α, ναι. Όταν πας στο Τρεζολί, θα βρεις ότι έχει πολύ έμπειρο προσωπικό. Πάμε να βρούμε διαφημίσεις προς το παρόν. Ναι, ένα break. Πάμε να βρούμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μη φύγετε. Star Cafe. Star Cafe. Θα πάρω μια ψαροβάρκα το μωρό μου. Θα πάρω μια ψαροβάρκα. Να πάω να βγω στην Πάρο. Να πάω να βγω στην Πάρο. Θα πάω να βρω το μαούκα το μωρό μου. Θα πάω να βρω το να καλάρω, να πάω να βγω στη Πάρο. Που έχει μες το τσούρμο του το μωρό μου. Που έχει μες το τσούρμο του. Όλο λεβέντες νέοι, όλο λεβέντες νέοι. Παρκιώτες και τσιπίδιανοι το μωρό μου. Παρκιώτες και τσιπίδιανοι. Κι οι άλλοι να ουσέοι, όλο λεβέντες νέοι. Θα πάω να βρω το βεντούρι το μωρό μου. Θα πάω να βρω το το τρεχαντήρι, που έχει το τρεχαντήρι. Να ράξουμε στον Αμπέλα το μωρό μου. Να ράξουμε στον Αμπέλα. Που είναι το πανηγύρι, που έχει το τρεχαντήρι. Θα πάμε να καλαρούμε το μωρό μου. Θα πάμε να καλαρούμε. Στην Άξο ένα βράδυ. Στην Άξο ένα βράδυ. Και το πρωί θα ράξουμε το μωρό μου. Και το πρωί θα πίσω το λιβάδι, στην Άξο ένα βράδυ. Που αγαπιόμαστε και όμως νιώθω ότι είμαι μόνος. Νιώθω ότι είμαι μόνος, αγαπιόμαστε και όμως. Για δεν εμφάνισα πονό και ζω με το παράπονο. Και ζω με το παράπονο, για δεν εμφάνισα πονό. Είναι σαν μέρα, μόνο έλα παραπέρα. Μόνο έλα παραπέρα, το φεγγάρι είναι σαν μέρα. Έλα κι
κι απόψε στην Αιγιά, που θα σου δώσω δυο φιλιά, που θα σου δώσω δυο φιλιά, έλα κι απόψε στην Αιγιά. Να μην είσαι φαντασμένο, μα δεν παίρνεις σπουδασμένο, μα δεν παίρνεις σπουδασμένο, να μην είσαι φαντασμένο. Μου μην είσαι πως δεν θέλω, κι άμα το θυμηθώ γελώ, κι άμα το θυμηθώ γελώ, μου μην είσαι πως δεν θέλω. Που αγαπιόμαστε αλλά πάντα με βάζει σε μπελά, πάντα με βάζει σε μπελά, που αγαπιόμαστε αλλά. Τα βάσανα του Ιησού παίρνω για το χατήρι σου, παίρνω για το χατήρι σου, τα βάσανα του Ιησού, τα βάσανα του Ιησού, παίρνω για το χατήρι σου, παίρνω για το χατήρι σου, τα βάσανα του Ιησού. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανωμένο, μες στη ξενιτιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Έχει μαύρο πόνο στην καρδιά, δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπνά, είναι κρίμα να είναι μοναχιά. Θα πάρω θέλω την απόφαση και θα πάω. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην Ικαριά μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά. Και θα χορέψουμε μαζί και οι δυο το σκοπό τον Ικαριωτικό. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα έχουμε κι οι δυο ζεστή φωλιά. Thank you.
ξερίφος τη συφνό κι απ' την αμπροστιτιά. Απ' την Κυμολό στη Μήλο κι απ' τη Σιροσταθερμιά. Απ' την Κυμολό στη Μήλο κι απ' τη Σιροσταθερμιά. Απ' την Αμοργό στη Θήρα κι απ' τη Σικίνο στη Νιώ. Θα σε κάνω καπετάνιο και πουλί θαλασσινό. Θα σε κάνω καπετάνιο και πουλί θαλασσινό. Απ' την Αιγινά στην Ίδρα φορώ και στα Μεθάνα. Στις όμορφες τις πέτσες μια βράδια κι ας πέθαινα. Και στις όμορφες τις πέτσες μια βράδια κι ας πέθαινα. Όχι μόνο στο νησιάτικο, στο τραγούδι. Στο χορό. Μας ξεσύγχωσες όλους, Νάσια μου. Να είστε καλά. Πραγματικά καταλάβαμε Πάρο, Αιγαίο. Νάσια, νησιάτικο. Πες μου στα τραγούδια αυτά, συγγνώμη. Ναι. Τα τραγούδια αυτά, από ποιο δίσκο είναι? Από αυτό που κυκλοφορεί από το Πάσχα, με τραγούδια του πατέρα μου, του Γιώργου Κονιτόπουλου. Έχει κάνει και τη μουσική. Τη μουσική σε όλα. Στίχη. Και τους στίχους σε όλα, στα περισσότερα τουλάχιστον. Σε κάνω δυο, είναι Ειρήνη Χάλκου και δεν θυμάμαι. Ωραία, το υπόλοιπο καλοκαίρι τι σκοπεύεις να κάνεις? Θα κάνουμε έτσι εξορμήσεις επαγγελματικές στα νησάκια μας, τα όμορφα. Yes. Θα κάνουμε. Πού ακριβώς σκοπεύεις να πας? Δεν ξέρει ακόμα, το φτιάξει, έχει πολλά πράγματα. Είναι στην πορεία. Μέχρι στιγμής, Εύβοια, Αγκίστρι. Ωραία. Σε ποιο μέρος έχεις πάει έτσι και σε έχει συγκινήσει ιδιαίτερα το κοινό? Ήταν πάρα πολύ ζεστό. Γιατί ξέρεις, το νησιώτικο τραγούδι ή έχει φανατικούς θαυμαστές, οπαδούς, ή δεν έχει. Έτσι ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι νομίζω. Για πες μου, πού έχεις πάει έτσι και ένιωσες πάρα πολύ έντονη συγκίνηση? Εντάξει, ένα από τα μέρη που ήταν έτσι πολύ θερμό το κοινό. Ήταν Νάξο. Ναι, βέβαια. Πάρο. Πάντα σε μια κοντινή ακτίνα. Είμαστε περισσότερο αγαπητοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει λίγο πολύ ότι όλη η Ελλάδα δεν αγαπάει το νησιώτικο τραγούδι. Το περίεργο είναι ότι στην Κατερίνη μια φορά που είχαμε πάει, συγκρότημα, συγγνώμη, το χορό, μην κουράστηκα. Εκεί ήταν πάρα πολύ θερμό το κοινό, πολύ πιο θερμό και από τα νησιά ακόμα. Να δώσουμε ένα χειροκρότημα για την Ελλάδα μας, για τα νησιά μας και για το υπέροχο χορευτικό, παρακαλώ. Βόρειο Ελλάδα. Υπέροχο. Και λέω να συνεχίσουμε με τραγουδάκι, Νάσια, γιατί το θέλουμε, δηλαδή το ζητάει το αίμα μας. Θέλουμε για να χορέψουμε. Πάμε. Ναι. Πάμε παρακαλώ, Νάσια Κονιτοπούλου. Τ' αγάπες τι μεγάλες, όχ, τ' αγάπες τι μεγάλες. Ναι, γιατί και να χωρίσουνε, δεν είναι σαν τις άλλες, όχ, δεν είναι σαν τις άλλες. Να το θυμάσαι όπου και να πας και να σε, όπου και να πας και να σε, σ' αγαπώ πανάθεμά σε. Ναι,
είναι φωτιά στα στήθια που με καίει. Όχι, στα στήθια που με καίει. Ναι, σε ποιον να παραπονεθώ αφού κανείς δεν φταίει. Όχι, αφού κανείς δεν φταίει. Αγαπώ να το θυμάσαι όπου και να πας και να σε. Όπου και να πας και να σε. Σ' αγαπώ πανάθεμα σε. Ναι, φύγες και έχασα το φως. Το γέλιο τη χαρά μου. Όχ, το γέλιο τη χαρά μου. Θα σ' ακολουθούν η σκέψη και η καρδιά μου. Όχι, η σκέψη και η καρδιά μου. Σ' αγαπώ να το θυμάσαι όπου και να πας και να σε. Όπου και να πας και να σε. Σ' αγαπώ πανάθεμα σε. Αγαπώ να το θυμάσαι όπου και να πας και να σε. Όπου και να πας και να σε. Σ' αγαπώ πανάθεμα σε. Μια κοπελιά παρακαλεί να είναι η θάλασσα γυαλί. Ο καλός της ταξιδεύει και τη θάλασσα γναντεύει και περιμένει στα κρογιάλι το καλό της να έρθει πάλι. Και περιμένει στα κρογιάλι το καλό της να έρθει πάλι. Με τα κύματα μιλάει για το νιό που αγαπάει και περιμένει στα κρογιάλι το καλό της να έρθει πάλι. Και περιμένει στα κρογιάλι το καλό της να έρθει πάλι. Αγάπη σου μ' αρέσει, στην αγάπη σου μ' αρέσει. Στην αγάπη σου μ' αρέσει η καρδιά μου να πονέσει. Έλα να μας τα δυο μας, να περνούμε το καιρό μας. Να περνούμε το καιρό μας, έλα να μας. Ό,τι κρίμα να πηγαίνει, ό,τι κρίμα να πηγαίνει, ό,τι κρίμα να πηγαίνει, η αγάπη μας χαμένη. Να είμαστε τα δυο μας, να περνούμε το καιρό μας. Να περνούμε το καιρό μας, έλα να είμαστε τα δυο μας.
τα κύρ και έφη, λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, αποτελειώνουμε το Star Cafe. Καλό μεσημέρι, αύριο πάλι στις 10 με την Κατερίνα, Star Cafe, και να επισκεφτείτε την Ελλάδα μας και τα όμορφα νησιά μας. Αλήθεια σας λέω, είναι υπέροχα, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι από μένα, εδώ, Νάσια Κοντοπούλου, ένα μεγάλο χειροκρότημα παρακαλώ, μία δήλωση γρήγορη. Σας αγαπώ πολύ. Σας αγαπώ πολύ. Να πούμε κάτι άλλο, κύριε Παγιατάκη, χαιρετάμε. Καλό καλοκαίρι. Σας αγαπάμε. Γεια σας. Εσάβριον. Γεια σας. Ψαρέ